Terima kasih telah <laughs> menonton! Oh Γεια σας κύριε και κύριοι, καλώς ήρθατε στο νοεμβριάτικο προχριστουγεννιάτικο ο live. Και όπως πάντα, όπως λέτε και την προηγούμενη φορά, έτσι και τώρα, άρα πάντα, ξεκινάω με ένα πολύ κρύο λογοπαίχνιο. Γερμανός φιλόσοφος που έχει και δικό του ουίσκι, ο Χέιγκελ. Γεια μας. Γεια σα κύριε και κύριοι και κανονικά. Δεν ξέρω ποιο ήταν αυτό που βγήκε πριν και είπε αυτό το τόσο κακό αστείο. Σίγουρα δεν ήμουν εγώ. Λοιπόν, ε, ήθελα να βάλω πουκάμισο σήμερα με σακάκι, δεν μου άρεσε. Μετά είπα να το παίξω μόνο με πουκάμισο, κρύωνα. Οπότε κράτησα το πουλοβεράκι μου το ωραίο. Έτσι, έχει κάτσει το μικρόφωνο πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα. Και πάμε με χρυσινιάτικο στυλ και στο ρούχο. Λοιπόν, καλώ ήρθατε και επίσημα στο Osaraka Live. Χαιρετώ εδώ πέρα. Μπράβο, ρε Μπερουθιέλ 4. Ωραίο πουλόβερ. Και ο Δημήτρη Μπάκουλη. Ωραίο πουλόβερ. Μπράβο, ρε παιδιά. Ο Φουντούλη ήταν περήφανο, λέει ο Σκάμπ Για το λογοπαίγνιο, παιδιά, μπορώ να πω και χειρότερα. Αν κάνω χειρο... πώ το λέει, περήφανο το Φουντούλη. Το κακό ποιο είναι, από τότε που συμμετείχα στην εκπομπή του Φουντούλη, πλέον ένα κομμάτι του μυαλού μου σκέφτεται μόνο λογοπαίγνια. Και ξέρετε συνήθω ποιο είναι κοντά μου, η γυναίκα μου, η οποία τα ακούει όλα σε φάση πρόβα κιόλα. Ανέτοιμα, και ο Μιχάλη άκουσε πολύ καλά αυτέ τι μέρε, Πάλευα ένα, να σα πω για αρχή, που ήταν κάποιο λογοπαίγνιο που είχε να κάνει με μήνε και ευρωπαϊκέ πόλει για να καταλήξω στο Ο Ιούλιο Βέρνη. Την γλιτώσατε, έτσι τώρα δεν μετράει. Λοιπόν, ε, Ιωάννα Κουκουλοπούλου. Ναι, αυτό έκανα, παιδιά. Δοκιμάσα από κάμισα. Σαν, σαν ε, ανθρώπους ανθρώπου που σε ενδιαφέρει η εμφάνισή του. Λοιπόν, Καλώ ήρθατε στο Osaraka Live. Βρισκόμαστε στο κανάλι. Παρακαλώ, εάν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι, πατώντα το καμπανάκι και το subscribe. Έτσι και το καμπανάκι σα έρχονται ενημερώσει. Να, καλή ώρα. Εδώ είμαστε. Εδώ σε αυτό. Φύγε εσύ. Πουφ! Έφυγε τέλεια. Το πετύχαμε. Ε, μπορείτε φυσικά να κάνετε. να μπείτε στο Instagram, στο καινούριο μου λογαριασμό. Θυμάστε μου, είχα κάνει το λογαριασμό και έκανα καινούριο. Είχα 12.000 subscribers, followers στον παλιό λογαριασμό και ο καινούριο εξεράγει παιδιά, ξέρετε στους πόσους είμαι, στους 6.000 είμαι ακόμα, αλλά δεν με νοιάζει γιατί στην τελική το Instagram είναι του σατανά. Μηνύματα στην εκπομπή στέλνετε στο sarakaslive.gmail.com και άμα έχετε παραπάνω ορέξεις και παραπάνω επιθυμίες μπορείτε πάντα να μπείτε στο Patreon και να υποστηρίξετε το κανάλι και μέσω αυτής πλατφόρμα. Λοιπόν, τα θέματα, α, καταρχά να πω ότι όσον αφορά το ο Σαράκα live, που ψάχναμε να πούμε τι σημαίνει ο, παραμένει νικήτρια μέχρι στιγμή, η καλύτερη μακράν πρόταση, η ΡΕΝΕ, που μα πρότεινε αυτό. Γεια σου Ρε Μιχάλη, τα έχει Ο Ότι το ΜΕΓΑ είναι ο πιθανοθερητικό χώρο από τα μαθηματικά. Το σύνολο, δηλαδή, στο οποίο όλε οι πιθανότητε είναι τι πιθανέ. Πάρτε να το βλέπω. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα, καταρχά. Έχω όντω, παιδιά, πραγματικά μια μεγάλη έκπληξη. Δεν είναι κόλπο. Θα πάθετε πλάκα αν σα πω τι πρόκειται να κάνω στι 13 ή στις 14 Δεκεμβρίου μέσα από το κανάλι και θα χρειαστώ σε αυτό και τη δική σα συνεισφορά στο πνευματικό κομμάτι. Θα σα πω πολύ αργότερα εννοείται και συγκεκριμένα θα είναι στην ενότητα Ανοίξαμε και σα περιμένουμε, όπου εκεί συνεισφέρει και ο θεατή. Λοιπόν, Επίση, ε, βασικό μα θέμα. Είμαι στη Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο, όχι αυτή τη στιγμή. Τώρα ήρθα στην Αθήνα εδώ στο υπέροχο καινούριο μα τούντιο στην Καλιθέα. Έτσι, Καλιθέα, ρα power. Ε, με την οπτική Ινα και τα λοιπά. Και το Μιχάλη Παπαζήσει εδώ στα Dex, στα Drinks. Μα φτιάχνει σήμερα νεκρόνι. Πίνουμε στην υγεία του. Στην υγεία σου, Μιχάλη μου. Εδώ, Μιχάλη, είναι που λε στην υγεία σα και γεμίζει το κενό που πίνω εγώ. Ε, τώρα, τώρα πέρασε, Μιχάλη, άστο. <laughs> λοιπόν, δεν πειράζει. <Δεμπάτι> ε, λοιπόν, Δεν φτάνει, έχει, έχει δίκιο. <σχει> <έχει δικαιώ, σχει> <δικαιώ, σχει> συγγνώμη, συγγνώμη, Μιχάλη. Λοιπόν, <σχει> ε, είμαι στη Θεσσαλονίκη. Κάνω κάτι πολύ σημαντικό εκεί πέρα. Θα σα μιλήσω γι' αυτό και στο πλαίσιο αυτή τη σημαντικότητα, πρόλαβα όμω για εσά έτσι, άφησα και λίγο χρόνο και έκανα και δύο unbooking τα οποία ετοιμάζουν και θα σα δείξω πλάνα από δύο συνεντεύξει που πήρα για αυτά τα unbooking από δύο πολύ ξεχωριστού και μεταξύ του αλλά και γενικά ανθρώπου. Λοιπόν, έχουμε νέα στήλη. Γελάζει με κάποιο σχόλιο με τον Πολυοραστή Το, Το σχόλιο. <σχει> Πιο απ' όλα. Του George Strife. George Strife. Το ωμέγα είναι η μετάλλαξη του COVID που θα είναι χειρότερη από την Omicron. Θα είναι η τελευταία μετάλλαξη, παιδιά. Αυτή είναι που θα μα στείλει. <laughs> λοιπόν, ε, νέα στήλη από το κλειδάριθμο ε, με παρουσίαση βιβλίων στο live. Πολλών βιβλίων, ωραίων βιβλίων. Θα τα πούμε αργότερα γι' αυτό. Ε, θα παίξουμε παράλογο παιχνίδι. Εννοείται δηλαδή θα σα στείλουμε κοκτέιλάκι στο σπίτι στον έναν τυχερό. Final thoughts στο τέλο, με θέμα όμω το οποίο παραλίγο και θα ήταν το θεματάκι, γιατί είναι σημαντικό θέμα των ημερών. Που έχει να κάνει τώρα, δεν θέλω να το προδώσω. Έχει να κάνει, α πούμε, με ένα ζώο θηλαστικό, μεγάλο, που έχει έτσι ένα κέρατο στη μύτη. Ε, και με το σερβετάλι, τέλο πάντων, με τον Ρινόκερο που είπε αυτά που είπε, τέλο πάντων. Ε, να μην πω εγώ την άποψή μου, δεν κατάλαβα. Όλοι την είπανε. Αλλά ξέρετε, εμένα θα, θα είναι ψαγμενιά. Και τέλο. Επιτέλου, παιδιά μετά από τέσσερι μήνε, πόσο το παλεύουμε, θα σα πω την ιστορία με τον καφέ. Δεν πάω να τελειώσει δύο η ώρα το σημερινό live την ιστορία του καφέ. Θα σα πω. Για όσου δεν ξέρετε γιατί πράγμα μιλάω, υπάρχει ένα άρθρο του Guardian που είχα διαβάσει κάποια στιγμή και είχα εντυπωσιαστεί, που μα λέει ουσιαστικά πώ ο καφέ συνετέλεσε στη δημιουργία, στην ανάπτυξη του διαφωτισμού στην Αγγλία του 17ου αιώνα. Αυτά λοιπόν. Ε, Μιχάλη, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε σηματάκι και ξεκινάμε. Τρία. Πήγαμε! Λοιπόν, καταρχάς πριν περάσω στο θεματάκι, παρατηρώ, εγώ βλέπω τα σχόλιά σας εδώ πέρα και το YouTube κάποια από τα θεωρεί, δεν ξέρω πώς τα κρατάει. Οτιδήποτε έχει μέσα τη λέξη pullover, μου το κρατάει ε, για έλεγχο. Ίσως επειδή αρχίζει από τα συγκεκριμένα γράμματα η λέξη pullover και πιστεύει ότι είναι κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Το τι Τι να πούμε, γράψτε κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάντω. Ευχαριστώ όσου με είδατε στο Αριστοτέλειο και παίρνοντα αναφορμή την φράση αυτή, θέλω να σα πω τι κάνω στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη στι 12 Νοεμβρίου για παραστάσει. Πριν από δύο χρόνια είχα παίξει μια παράσταση που λεγόταν Κάθε Τρίτη με το Μόρι. Είναι ένα βιβλίο, μια αληθινή ιστορία που έγραψε ο Μίτ Άλπομ τη δεκαετία του 90 και είναι η ιστορία του Μίτ, ο οποίο συναντάει τον παλιό καθηγητή κοινωνιολογία, τον Μόρι Σουόρτ, Μόρι, κάθε τρίτη με τον Μόρι. Πότε το συναντάει, κάθε τρίτη, όπω λέει και ο τίτλο. Και εκεί συζητάνε για τη ζωή και τα λοιπά. Ο Μόρι είναι άρρωστο, πεθαίνει. Το έργο έχει να κάνει με το θάνατο από την αρχή ω το τέλο, έτσι. Αλλά με ευχάριστο τρόπο. Γίνεται αυτό. Ναι, γίνεται. Έλα, στο τέλειο <laughs> να δείτε πώ. Ε, και μέσα από αυτέ τι συναντήσει, μιλάνε για τη ζωή, μιλάνε για την αντιμετώπιση του θανάτου και μέσα από το πρίσμα του θανάτου βγαίνει ένα, μια πολύ αστεία, πολύ γλυκιά και φυσικά πολύ συγκινητική παράσταση, στην οποία είμαι πολύ περήφανο που συμμετέχω. Γιατί να σα πω κάτι, υπό άλλε συνθήκε, δεν θα έκανα θέατρο που να με βαράγανε. Προτιμώ να κάνω το καναλάκι μου εδώ, να κάνω μεταλάκι και τέτοια. Αλλά αυτή την παράσταση τη γούσταρα τόσο πολύ. Είμαι τόσο περήφανο που συμμετέχω σε αυτή την παράσταση που πήγα στην επαρχία. Με συγχωρείτε, στη Συμπρωτεύουσα ήθελα να πω oh, oh. την ύφη του Θερμαϊκού, στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Δεν έχω ξαναζήσει στη Θεσσαλονίκη για πολύ καιρό, δεν έχω πάει για παραστάσει ξανά. Οπότε τώρα θα είμαι μέχρι τι 9 Ιανουαρίου, εκεί σχεδόν δύο μήνε. Και ήθελα, πριν προχωρήσουμε σε υλικό, να σα πω κάποιε πρώτε εντυπώσει. Η πρώτη αίσθηση που είχα ω Αθηναίο που επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη είναι: Υπάρχει ζωή. Υπάρχει κέφι. Άδειξε Μιχάλη, αλήθεια σου λέω. Άνοιξε η ψυχή μου και να στείλω ένα μήνυμα στου Θεσσαλονικιού. Έτσι, Μιχάλη, βάλει την άλλη κάμερα. Είπαμε να κάνουμε έτσι πράγμα. Θεσσαλονίκη, λοιπόν, να ξέρετε κάτι. Είναι όντω χαλαρή η πόλη σα. Περπατά και βλέπει τον κόσμο έξω, να διασκεδάζει, να πηγαίνει στα μαγαζιά. Νεολαία, τόση νεολαία. Δεν έχω ξανααισθανθεί τόσο γέρο, και εγώ δεν ξέρω από πότε. Νέοι παντού. Ε, και μία ηρεμία. Δηλαδή, πρώτα άρχισα να αισθάνομαι την έλλειψη στρε στη Θεσσαλονίκη και μετά κατάλαβα πού οφείλεται. Ε, οπότε και προφανώς επειδή ο κόσμος είναι έξω, επειδή ο κόσμος βγαίνει, συναντιέται, γι' αυτό και τα κρούσματα του κορονοϊού είναι τόσο ψηλά στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Τι να κάνουμε έτσι είναι αυτά. Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει παιδιά σε αυτά τα πράγματα. Να <σχλώσαι> στην άλλη κάμερα. Λοιπόν, ε, οπότε κάθε τρίτη με τον Μόρι και κάνει live τρίτη. Πόσο τυχαίο. Ρούστερ. Γεια <σχλώσαι> σου ρε Ρούστερ, δικός μου είσαι εσύ. <σχλώσαι> Πάνε να βρει νόημα πράγματα που δεν έχουνε. Γι' αυτό σε πάω. Ο λόγο που κάνω live σήμερα, που δεν έχω καταλάβει τι πρόβλημα, αν είναι το GNTM, να φύγετε να πάτε το GNTM, παιδιά. Πραγματικά δεν μπορώ να συναγωνίζομαι με το GNTM. Αισθάνομαι. λίγο. Ε... Κρίσα Μπαρπ, ε όχι και επαρχία Θεσσαλονίκη, αστειευόμουν, παιδιά, έλεο προ Θεού. Λοιπόν, οπότε, εάν είστε Θεσσαλονίκη ή αν είστε κάπου στην Βόρεια Ελλάδα κοντά στη Θεσσαλονίκη, από Τετάρτη έω Κυριακή μέχρι και τι γιορτέ, αν δεν έχουμε κάποιο απρόβλεπτο με τον κορονοϊό, αν δεν πεθάνω, α πούμε, ε, θα παίζει την παράσταση κάθε τρίτη με τον Μόρι στο Αριστοτέλειο. Θα χαρώ πολύ να έρθετε να τη δείτε. Με το χέρι στην καρδιά σα λέω ότι η παράσταση αυτή είναι καλή. Έχω παίξει παραστάσει που μου αρέσανε λίγο, που μου αρέσανε μέτρια, που μου αρέσανε 90%. Αυτή είναι 100%. Παρόλο που δεν είναι δική μου παράσταση, έτσι. Ε, και αν έρθετε. Ε, θα, θα μου εξηγήσει George Strife τι είναι το No Nut November που λες. Και άμα έρθετε, περιμένετε και λίγο στο φαγη μετά και πείτε μου, Γεια σου Γιάννη, είμαι ο Τάδε, θεατή κτλ. Δεν θέλουμε να μάθουμε την Ονονάτ, μάλιστα. Μη μην μα πει τι είναι το Ονονάτ Νοβέμβρη. Λοιπόν, η ε, Ιωάννα Κουγκλοπούλου. Η παράσταση αυτή, αυτή την Εβδομόρη παίχτηκε στην Αθήνα το 18, 18-19, στο Ελισια Βολανάκη, όλη τη σεζόν και ολοκλήρωσε. Πήγε πάρα πολύ καλά, έγινε χαμό. Παίζαμε σε μικρότερο θέατρο, βέβαια, από το Αριστοτέλειο, αλλά δόξα τω Θεώ πήγε σούπερ, γι' αυτό πήγαμε στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια συζήτηση, μήπω έρθουν και Αθήνα μετά, αλλά δεν είναι πώ το λένε σίγουρο. Βασίλη Άλεξ, ναι, σκεφτόμαστε για μια μικρή χειμερινή περιοδία, αλλά παιδιά, έτσι όπω είναι τα πράγματα, <laughs> George Strife, ναι, μην μου εξηγήσει καν. Είδα εδώ τον Μιχάλη το ύφο, του κατάλαβα γιατί είδου να τη μιλάμε, μάλλον. Λοιπόν. Ε... ναι, δεν θέλω να ξέρω, παιδιά, το, το γράψετε τη Λοιπόν, οπότε, στο πλαίσιο τη διαμονή μου εκεί. Ε, Έκανα καταρχά ένα βίντεο για το κάθε Τρίτη με τον Μόρι, το φτιάχνω τώρα, ένα unbooking α πούμε για το βιβλίο το οποίο αποτελεί τη βάση αυτή τη παράσταση. Ε, μέσω του οποίου ήθελα πάρα πολύ να κάνω μια συνέντευξη με τον Γρηγόρη Βαλτινό. Ο Γρηγόρη Βαλτινό είναι ο ηθοποιό που παίζει το ρόλο του Μόρι. Τι γελάς μωρέ συνέχεια, να τον βέβαια θα πει ότι δεν μπορεί να. Μάλιστα, οκ. Okay. δεν το έκωψε. Είπε. Ε, τι είπε, Εξπερματώσει, είπε ο άνθρωπο. Και το έγραψε και με ξύ. Πού να το βρει, το βρει. Πού να μαντέψει τέτοια ορθογραφικά λάθη, ρε παιδιά, το φίλτρο <laughs> <laughs> του, YouTube. <laughs> λοιπόν, ο Γρηγόρη Βαλτινό. Έτσι μ' αρέσει που το λέμε Γρηγόρη Βαλτινό, εκφερματό, ξανά Γρηγόρη Βαλτινό. Ε, εγώ δεν τον ήξερα, πώ το λένε. Προφανώ δεν τον ήξερα, Το <laughs> παίξαμε μαζί. Ε, εντυπωσιάστηκα. Μάλλον να σα πω κάτι. Πάμε να δούμε το backstage, Μιχάλη, σε παρακαλώ, και θα σα πω μετά για τον Βαλτινό. Είμαι ο Γρηγόρης Βαλτινός, ένας νέος σχετικά ηθοποιός. Έχω γύρω στα 45 χρόνια πάνω στο σανίδι, σχεδόν ξεκινάω. Το «Κάθε Τρίτη με το Μόρι» είναι ένα έργο που έχει μαζέψει όλη τη σοφία της ζωής, μέσω του Μόρι Σουορτ, ο οποίος σιγά σιγά φθίνει, χάνει τη ζωή του, φτάνει προς το τέλος και αποφασίζει να μεταλαμπαδεύσει, να κληροδοτήσει όλη τη σοφία του, όλη τη γνώση του σε έναν μαθητή του που τον συναντάει 16 χρόνια μετά. Έτσι λοιπόν συναντιόνται και μιλάνε για τη ζωή, για το θάνατο, την αγάπη, τον έρωτα, την οικογένεια, την επιτυχία, την αποτυχία, τις προτεραιότητες της ζωής. Είναι ένα έργο που με εκφράζει απόλυτα. και πάλι. Λοιπόν, που λέτε, πρωταγωνιστή αυτή την παράσταση είναι ο Γρηγόρη Βαλτινό. Εγώ και αυτό παίζουμε. Δεν υπάρχει άλλο ηθοποιό. Ο Γρηγόρη κάνει τον παλιό μου καθηγητή, ο οποίο είναι άρρωστο και πεθαίνει σιγά-σιγά. Και εγώ είμαι ο μαθητή που είναι και λίγο βλαμένο, λίγο έτσι, ξέρει, την έχει δει, πώ το λένε, πλούσιο και μπίζει και τέτοια. Και έρχεται, πώ το λένε, σκάι πάνω στον καθηγητή του και αναθεωρεί όλη του τη ζωή. Εγώ λοιπόν τον. Ναι, το 18 εμεί παίζαμε και πάλι. Ε, εγώ λοιπόν τον Γρηγόρη τον ήξερα μόνο ω όνομα, δεν νομίζω ότι τον είχα δει στο θέατρο τα τελευταία χρόνια και ομολογώ ότι είχα μία άποψη γενικού τύπου ότι α, ένας παλιός ηθοποιός που παίζει με παλιό τρόπο κτλ. Πρώτη ανατροπή, καθόλου παλιό παίξιμο παιδιά. Είναι ένας ηθοποιός ο οποίος ξέρει τόσο καλά το θέατρο που πραγματικά έχω πάθει πλάκα. Υπήρξε λοιπόν μία περίπτωση που ένα τρομερό ανέκδοτο, ε, δεν είναι με τον δωτό, εννοώ μία ιστορία, όταν παίζαμε στο Ηλίσια, υπήρξε μια μέρα που είχε έρθει ένα γκρουπ από κυρίε μεγάλη ηλικία, οι οποίε μιλάγανε μεταξύ του όλη την ώρα, λε και βλέπανε τηλεόραση, α πούμε. Οπότε είχαν αρχίσει όντω να ενοχλούν. Εντάξει, συμβαίνει αυτό κατά καιρού, αλλά αυτέ το είχαν παρακάνει. Οπότε διέκοψε την παράσταση ο Γρηγόρη, τη μάλωσε με έναν πολύ ωραίο ευγενικό τρόπο, μετά το μάζεψε και λίγο λέγοντα: Εντάξει, και στην τελική ένα 5% είναι που κάνετε, φταίτε όλοι. Σχεδόν δηλαδή του είπανε και ευχαριστώ μετά, και μετά ξαναμπήκε στο ρόλο, σε ένα λεπτό έκλαιγε και σε δύο λεπτά έκλαιγε όλο το κοινό. Αυτό το πράγμα, αν μου έλεγε ότι γίνεται, δεν θα το πίστευα, δεν ξέρω πώ το κάνει. Οπότε, σαν ηθοποιό, έχω μάθει πολλά πράγματα. Και το άλλο που έμαθα, παιδιά, από τον Γρηγόρη Βαλτινό, είναι: Αναρωτιόμουν πάντα ω ηθοποιό, μπορεί ένα άνθρωπο να είναι και στάρ και καλό άνθρωπο, και διάσημο και πολυάσχολο και επιτυχημένο πρωταγωνιστή και πώ το λένε, άνθρωπο φυσιολογικό, ακομπλεξάριστο, καλό. Βλέποντα ειδικά τα τελευταία γεγονότα με κυμούλιδε, με φιλιππίδε κτλ., αποθαρρύνεσαι. Αλλά όχι, παιδιά. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ακομπλεξάριστο, με τρομερό χιούμορ, που υπονομεύεται απίστευτα. Δηλαδή, τόσο καλά δεν έχω πέρασει ούτε με συνομήλικου ηθοποιού. Λοιπόν, αυτά αρκετά θα αρχίσετε να μου λένε τώρα αν τα έχουμε και τέτοια. Είμαι σίγουρο και αν είναι no, not December. Λοιπόν, ε, «Γιάννη Μόκα, βρέθηκες με το φίλο Θοδωρή Παπακώστα, a.k.a. αρχαίο storyteller» «Ναι, Γιάννη Μόκα, πού το κατάλαβες, μάντης είσαι» Η δεύτερη συνέντευξη, λοιπόν, έχει να κάνει με το βιβλίο «Χωράει όλη η αρχαιότητα σε ένα ασανσέρ", στο ασανσέρ που έχει γράψει ο Θόδωρος Παπακόστας. Ένα νέο αρχαιολόγο, νέο δηλαδή δεν είναι 120 χρονών, είναι πιο νέο, είναι κοντά σε μένα, λίγο μικρότερο, τέλο πάντων, το ίδιο είμαστε. Ε, τον οποίο ίσω ξέρετε γιατί είναι πολύ δραστήριο στο Instagram με 50.000 followers κτλ. Έγραψε λοιπόν ένα βιβλίο για την επικοινωνία τη αρχαιολογία, όπω λέει ο ίδιος, για την αρχαιολογία κοινού, το οποίο μα περιγράφει την αρχαία Ελλάδα ουσιαστικά από τότε μέχρι τότε. Υπέροχο βιβλίο, πολύ αστείο, πολύ χιούμορ και με πολύ χαρά ο εκδοτικό οίκο μου πρότεινε να το κάνω unbooking. Και επειδή αυτό ζει στη Θεσσαλονίκη, λέω ευκαιρία να του πάρουμε μια συνέντευξη. Μιχάλη, λοιπόν, θα ήθελα σε παρακαλώ να πατήσει το play και να δει ο λίγο backstage από αυτή τη συνέντευξη. Κυρίε και κύριοι, είμαστε λοιπόν στο Casablanca Social Club στη Θεσσαλονίκη. Το οποίο εντάξει, είναι περίπτωση να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο μέρο. Είναι πολύ ωραίο μέρο καταρχά γιατί μα φιλοξενούν. Οπότε έτσι κι αλλιώ μα αρέσει. Ε, πέραν τούτου, θα κάνουμε σήμερα μια συνέντευξη με τον Θόδωρο Παπακώστα, τον συγγραφέα του βιβλίου που Χωράει όλη η αρχαιότητα στο Ασανσέρ. Σωστά το είπα. Το είπα σωστά, ναι. ο οποίο είναι εδώ και ετοιμάζεται. Ε, για το unbooking του βιβλίου του. Στο πλαίσιο λοιπόν του unbooking, να το κάνουμε πιο ζωντανό, επειδή τον συγγραφέα τον έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι ο Νίτσε, Θεός τον, ή κάποιος που ζει άλλη χώρα, <laughs> είναι εδώ δίνοντας ζωντανός ε, και θα πάμε αυτή τη συνέντευξη. ξέρετε τώρα, δεν έχει φέρει καν. Με έβαλε και έβαλα εγώ τώρα πούδρες πράγματα δεν ήξερα πώ είδατε πριν τα, τα, making of. Και δεν έχει φέρει καν ένα μαντιλάκι να καθαρίσει ε, τη εγώ, μάπα μου. Έχει φέρει, α Έπιασε στην <συσχερή> κάμερα και το πιάσα στην κάμερα. Ω, Ινσέψιο. Ινσέψιο. Ουνάγκη. 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 γεια σα και πάλι. Λοιπόν, καταρχά να πω ότι το βιντεάκι που είδατε το έχει φτιάξει, το επιμελήθηκε και το γύρισε όλο ο Μιχάλη ο Παπαζή, ο οποίο ήταν παρόν στη Θεσσαλονίκη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δείχνει πώ γίνονται τα ωραία backstage βίντεο. Λοιπόν, ο Θόδωρο Παπακώστα, ε, χάρηκα πάρα πολύ που τον γνώρισα, διότι είδα έναν άνθρωπο. Εντάξει, εγώ είδα πολλά κοινά μεταξύ μα. Έναν άνθρωπο που θέλει να επικοινωνήσει κάτι το οποίο από τον πολύ κόσμο θεωρείται ίσω βαρετό, ίσω λίγο σχολικό, ίσω διδακτικό και παλεύει με την εξυπνάδα και με το χιούμορ του. Δεν είναι τρομερό. Φαίνεται να κολακεύω κάποιον, στην πραγματικότητα μιλάω για τον εαυτό μου εδώ πέρα. Ντρέψτε πάρα πολύ που το ξεκίνησα έτσι. αλήθεια, πάντω με συγκινεί αυτό που κάνει και μου άρεσε πάρα πολύ η ελαφρότητα με την οποία το αντιμετωπίζει. Ήρθε με τρομερή όρεξη στη συνέντευξη, με πολύ ωραία ενέργεια, θέλει να κάνει πράγματα και να σου πω κάτι. Δεν καίγεται και πολύ να κάνει και την τρελή επιτυχία. Του αρέσει να κάνει αυτά που κάνει. Ε, χάρηκα πολύ τον γνώρισα. Σα προτείνω να τον ακολουθήσετε στο Instagram. Έχει πολύ ενδιαφέρον ο λογαριασμό του. Μπορείτε να πάρετε και το βιβλίο και μέσα στο μήνα θα κυκλοφορήσει το unbooking όπου θα μιλήσω αναλυτικά για αυτό το βιβλίο και θα δείτε και όλη τη συνέντευξή του. Αυτά λοιπόν. Ε, πριν πάμε στο. Πώ το λένε στο, επό... στο επόμενο θέμα. Ε, είναι ένα εδώ πέρα ένα τύπο νιό που λέει συνέχεια Υπον, υπενθυμίζω ότι όποιο ενδιαφέρεται να γίνει μασόνο θα στείλει μήνυμα. Λοιπόν, τύπο Τενιό, χαίρομαι που το ανέφερε. Μιχάλη, σε παρακαλώ, ρίξε Patreon. Όποιο ενδιαφέρεται να γίνει μασόνο δικό μου, μπορεί να μπει στο Patreon. Έχω συνδρομέ για όλα τα γούστα. Από 2 ευρώ μέχρι 25 ευρώ. Ε, παιδιά, έτσι λειτουργεί το κανάλι. Μέσω του Patreon, άμα γουστάρετε, άμα θέλετε να το στηρίξετε, μπείτε εκεί και βοηθήστε με να κάνω περισσότερα, καλύτερα βίντεο κτλ. Χάρη τώρα στην παράσταση, στο κάθε τρίτη με τον Μόρι, γνώρισα έναν από του παλιότερου νίτσε μου. Τον Rimanian Manifold. Πολύ χάρηκα που τον γνώρισα. Είναι νορμάλ άνθρωπο. Δεν ήταν κάποιο, πώ το λένε, δεν ξέρω. Ένα ξωτικό, α πούμε, που είχε αυτό το όνομα. Ε, και γενικά επειδή είναι η πρώτη φορά που παίζω θέατρο από τότε που ξεκίνησα το κανάλι, είναι η πρώτη φορά που έχω αυτή την εμπειρία. Να γνωρίζω ανθρώπου που με ξέρουν από το κανάλι, που να έρχονται για να με δουν κτλ. Είχα μερικέ πολύ συγκινητικέ εμπειρίε και χάρηκα πολύ. Οπότε, αν είστε θεατέ του καναλιού και δείτε την παράσταση στο τέλειο, ελάτε να μου πείτε να γεια, θα χαρώ πολύ. Αν είστε τώρα παράξενοι, πώ θα stalkers ή δεν ξέρω τι, όχι, μην έρθετε σε αυτή την περίπτωση, πηγαίνετε πίσω στη σπηλιά σα. Λοιπόν, ή γίνετε Patreon. Ε, από Αμερική. Άντι ο άλλος με τον μασόνο. Λοιπόν, αυτά, Μιχάλη, ε, μπορούμε να προχωρήσουμε στο διαγωνιστικό μέρος του σοου. Γεια σας. Γεια σας και πάλι. Πάμε στην άλλη κάμερα, έτσι να αλλάξουμε λίγο ύφος. Καταρχά να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι σήμερα πίνουμε νεκρόνι. ή πια με νεκρόνι, πρέπει να πω, διαχειρός Μιχάλη Παπαζήσι, ο οποίος έχει πολλά ταλέντα αναφέρομαι. Λοιπόν, ε, παράλογο παιχνίδι. Για όσους δεν ξέρετε τι είναι το παράλογο παιχνίδι, υπενθυμίζω ότι είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που έχει φτιάξει ο Νταν Αριέλη, ε, ψυχολόγος με πάρα πολύ, πώς το λένε, δράση σε YouTube, σε TEDx Talks κτλ. για το πώς το μυαλό μας μας ξεγελάει. Και μέσω αυτού του παιχνιδιού έχει ερωτήσεις, βασισμένες σε πραγματικά ψυχολογικά πειράματα, όπου διαπιστώνουμε πως η συμπεριφορά των ανθρώπων είναι λίγο διαφορετική, ίσως και παράλογη, σε σχέση με αυτό που θα περιμέναμε. Εγώ λοιπόν θα σας πω τώρα την ερώτηση και εσείς στο chat θα μας στείλετε την απάντησή σας. Όποιο πετύχει πρώτος την απάντηση σωστά, θα κερδίσει από εμά ένα κοκτέιλ, δύο κοκτέιλ, που θα το στείλουμε σπίτι του, μέσω γνωστής πλατφόρμας που κάνει αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, Πάμε να πούμε την ερώτησή μας. Να σου πω κάτι. Αν βρούμε νεκρόνη, θα στείλουμε νεκρόνη σήμερα, εντάξει, Μιχάλη. Νοήτη. Τώρα, τα λέω από τώρα, θα τα ξαναπώ και μετά. Αυτό που θα κερδίσει, θα πούμε εμεί ποιο είναι, οκ, okay. θα πούμε α, τον τάδε είδαμε, αυτό κέρδισε. Θα πρέπει να μα στείλει mail εδώ, στο sarakaslivegmail.com, στο οποίο να μα γράψει τα στοιχεία του, τα στοιχεία που θα έπρεπε να δώσουμε στο delivery για να το, το φέρει, δηλαδή διεύθυνση, όροφο, τηλέφωνο, κουδούνι κτλ. Και, και ένα screenshot ή μια φωτογραφία με το κινητό του chat του YouTube για να δούμε ότι είναι όντω αυτό που έστειλε το σχόλιο. Αυτά με τα διαδικαστικά. Λοιπόν, ε, Βίσος έχω δει LV και Mindfield έχω δει πολύ. Πολύ ωραίο. Grey Hood, είμαι ο Πιτσιρικάς που δεν είμαι το Target Groups. Καλά, Grey Hood, παιδιά, μεγάλη εμπειρία. Έσκασε. Πόσο χρονών είσαι Grey Hood, γράψε μας αν θέλεις. Συγγνώμη, θα μπούμε στο παιχνίδι. Νεαρό παιδί, έτσι εμένα μου φάνηκε 17-18 χρονών, ο οποίο είδε την παράσταση, ενθουσιάστηκε. Χάρηκα πάρα πολύ που η παράσταση είχε απήχηση σε τέτοιε ηλικίε. Και την επόμενη μέρα ε, μου είπε, το πρώτο πράγμα που μου είπε, συγγνώμη Γκρέι Χουτ, θα σε εκθέσω, είναι η πρώτη μέρα, λέει, που ξύπνησα και το πρώτο πράγμα που μου στο μυαλό δεν ήταν ο Kanye West. Η μη μου λοιπόν και εμένα και του Γρηγόρη Βαλτινού που αντικαταστήσαμε τον Kanye West. Λοιπόν, πάμε στην ερώτηση παράλογο παιχνίδι. Λοιπόν, το πείραμα έχει ω εξή. Βάλαν κάποιου ανθρώπου να κάνουν διελκυστήματα πριν από δύο μήνε. Θα πρέπει να εξηγήσουμε την αυτό, αλλά μετά το Squid Game όλοι ξέρουμε τι είναι η διαλκυστίνδα. Είναι αυτό το σκηνή, το εξηγώ παρόλα αυτά, όπου κρατιέται μια ομάδα και τραβάει, τραβάει και άλλα και όποια κερδίσει, κερδίζει. Βάνα λοιπόν του ανθρώπου να κάνουν διαλκυστίνδα σε ομάδε, 5-5, 6, 6, δεν ξέρω πόσο, και μέτρησαν με κάποια ειδικά μηχανήματα, φαντάζομαι, πόση δύναμη έβαζε ο καθένα. Στη συνέχεια λοιπόν του έβαλαν να κάνουν 19 χρόνια ο μόλι μα ενημέρωσε. Συγγνώμη, George Stripe, το σούπερ λογοπαίγνιο. Γιάννη West. Πολύ καλό. Λοιπόν, μετρήσανε τη δύναμη που βάζανε αυτοί οι συμμετέχοντες στη Διελκυστίνδα όταν παίζανε σε σύνολο και μετά τους βάλανε να παίξουν ατομικά και μετρήσαν πόση δύναμη βάλανε και ατομικά. Ο στόχος πάντα είναι να βάλεις περισσότερη δύναμη που έχεις και να κερδίσεις. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις τους βάλανε μόνος τους ενώ τους είπανε ότι είναι με ομάδα ή αντίστοιχα σε ομάδα ενώ τους είπαν ότι είναι μόνοι τους. Έτσι λοιπόν το μόνο πράγμα που έδινε οδηγία σε αυτούς ήταν η πεποίθηση για... Αυτό που λέω δεν έχει καμία σημασία αυτή τη στιγμή, <laughs> το θέμα μας είναι. Βάλανε μία α δύναμη όταν ήταν σε ομάδα και μία β δύναμη όταν ήταν μόνοι τους. Εμείς λοιπόν ψάχνουμε να βρούμε την σχέση μεταξύ της α και της β δύναμης και συγκεκριμένα. Αν βάλανε κάποια δύναμη σε ομάδα, όταν μετά πήγανε μόνοι του, πόση δύναμη βάλανε σε σχέση με την πρώτη. Οπότε περιμένουμε μια απάντηση που είναι ποσοστό περισσότερη ή λιγότερη σε σχέση με τη δύναμη που έβαλαν ατομικά. Ατομικά λοιπόν, εγώ έβαλα ξέρω, 100 νιούτον, όταν πήγα μετά μόνο μου, πόση έβαλα. Έβαλα περισσότερη ή λιγότερη. Και τι ποσοστό. Περιμένω λοιπόν να δω τι απαντήσει σα. Ε, GRF Tube, κάθε πότε έχει live μια φορά το μήνα GRF Cube και μετά βλέπουμε όποτε κάτσει. Εκεί πρέπει να γράψουν ναι, 100, 100% λιγότερο ή 100% ναι. 100 περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μιχάλη, πολύ σωστό σχόλιο. Περιμένουμε απαντήσει του στυλ. Ποσοστό και περισσότερο ή λιγότερο, παιδιά. Αλλιώ δεν μπορώ να το δεχτώ. Πάνω, Ανδρέου, ξέρω ότι είναι το Riemannian Manifold. Ε, σε ευχαριστώ που το γράφει. Όντω λέγεται πολλαπλό τα Riemann. Ήμουν μαθηματικό. Μαθηματικά έχω σπουδάσει. Έχουμε, έχουμε ένα κοντινό. Δε, μη μη λε. Θα δούμε. Υπάρχει δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή ένα κοντινό. Πε μου, αν θε να το δώσω. Όχι, θα oh. περιμένουμε. Βλέπουμε, βλέπω εδώ 75-65. παιδιά πρέπει να γράφετε περισσότερο ή λιγότερο. Ή ψιν πλήν, αλλά να είναι σαφέ. Άμα γράφετε μόνο ποσοστό, δεν μπορώ να το δεχτώ. Έχουμε με μία μονάδια. Όχι, θέλουμε ακριβώ. Είναι εύκολο ποσοστό. Είναι ένα ποσοστό. Οχ, oh, oh, oh. τώρα έχουν αρχίσει και φεύγουν. Εγώ τα πετυχαίνω όταν κοιτάζω. Ξέρω το μυστήριο. Λοιπόν, κοιτάξτε, φεύγουν τα ποσοστά. Σαν τρελά, σαν τρελά τα ποσοστά. Φεύγουν από μπροστά μου. Δεν προλαβαίνω να δω. ό, ό, να το, να το. Δεν είδα, λοιπόν, Εντρόντου είναι ο νικητή μα. Η σωστή απάντηση βρέθηκε, ήταν από αυτά που φαίνονται αποκρισμένα, από τα αποκρύπτει απο, απο το, το YouTube. Λοιπόν, η σωστή απάντηση είναι 22% λιγότερη. Ο Εντρόντου το βρήκε Εντρόντου. Εσύ λοιπόν, αν μα ακούσει αυτή τη στιγμή, ελπίζω να μα ακούσει. Στείλε μα μήνυμα στο sarakaslive.gmail.com και πε μα τα στοιχεία σου για να σου στείλουμε τα κοκτέιλάκια. Στο στείλουμε νεκρόνι. Α, η Σύρι εδώ πέρα άκουσε. Λοιπόν, μα γράφει διεύθυνση αν είσαι στην Αθήνα, έτσι, ή αν είσαι στη Θεσσαλονίκη. Αν είσαι σε άλλη πόλη, δεν θα μπορέσουμε να στείλουμε. Και αν είσαι κάτω των 18, επίση δεν θα μπορέσουμε να στείλουμε. Οπότε μα γράφει διεύθυνση, όροφο, τηλέφωνο κτλ. Λοιπόν, η σωστή απάντηση είναι 22% λιγότερη δύναμη. Το οποίο τι μα λέει για την ανθρωπότητα, κάτι καθόλου ενθαρρυντικό. Ότι όταν είμαστε μόνοι μα, βάζουμε περισσότερη δύναμη από ό,τι όταν είμαστε σε ομάδα. Κάνουμε λιγότερη προσπάθεια όταν είμαστε σε ομάδα, γιατί εκεί μπορούμε να κρυφτούμε μέσα στην ομάδα. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κάτι συνειδητό, είναι κάτι που κάνουμε. Μπορεί να είναι και μια στρατηγική. Α πούμε, να δώσω λίγο τώρα, δεν βαριέσαι για αργότερα. Ε... θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ του ανθρώπου που απάντησαν θετικά, λέγοντα ότι να, η Ελισάβετ Βαπορίδα, α πούμε, λέει 38% περισσότεροι. <laughs> Ελισάβετ, να σου πω κάτι, και εγώ κάτι τέτοιο θα πάνταγα. Ότι ο, ο άνθρωπο, όταν μπαίνει σε μια ομάδα, δίνει το, πά, κάτι παραπάνω. Γιατί λέει, θα το κάνω για την ομάδα, γιατί έχω την ευθύνη των άλλων. Αλλά δυστυχώ είμαστε λουφαδόροι, όπω λέει η Μιλού Μόνικα. Λάζαρος Μπουνατζής. Στείλε και στον Γκρέι Hood, Μπορεί πλέον να πίνει. Ε, <σχελίδι> <σχελίδι> λοιπόν, Οπότε, εντρόντους, περιμένουμε το μήνυμά σου. Κάτσε να πάω εδώ πέρα να δω, να ανοίξω το mail μου, να έρθει. Ε, τώρα, επειδή είμαστε δύο άτομα, θα, θα εδώ με τον Μιχάλη να γίνει η αποστολή σωστά. Θα το πω εγώ με Άμα μένεις καλή θέα, το φέρουμε εμείς στον γυρισμό. Λοιπόν, κάτσε, έχασα εδώ τις σελίδες μου. Α, Θεέ μου, καταστράφηκα που είμαι εδώ. Λοιπόν, οπότε, Αυτά με το Εντρόντου. Περιμένουμε το μήνυμά σου. @gmail .com. ε, Ονοματεπώνυμο διεύθυνση όροφο τηλέφωνο για να στείλουμε τον Τελιμερά. Θα στείλουμε δύο νεκρόνι. Αν δεν πίνει με τίποτα νεκρόνι, γράψε στο το μήνυμα, τι άλλο θέλει. Και screenshot του chat του YouTube όπου βλέπουμε ότι εσύ είσαι αυτό που γράφει ω Εντρόντου. Δεν χρειάζεται να μα στείλει την απάντηση, οτιδήποτε γράφει. Ε, Κατερίνα Λεφ. 8000% One Punch Man. Κατερίνα Λεφ, τι να πω. Ε, λοιπόν, αυτά. Τελειώσαμε και με αυτό. Ε, Επευκαιρία να θυμίσω ότι δεν έχω πια παιδιά το λογαριασμό Instagram των παλιό μου το χακάρα αν θυμάστε. Ο καινούριο μου λογαριασμός είναι ο παπάκι Y αυτά. Αν θέλετε να μαθαίνετε, γιατί μόνο με, πλέον είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος εποχής μου μέσω του Instagram επικοινωνώ. Εκεί πέρα θα με ακολουθήσετε για να μαθαίνετε για τα live, για τις εκπομπέ, για τα καινούργια βίντεο που έρχονται. Αν όλα πάνε καλά, μέσα στο Δεκέμβριο θα έχουμε και live και δύο καινούργια βίντεο. Ίσως και τρία. Αλήθεια, δουλεύω τρία βίντεο. Τα λοιπόν, ε, Μιχάλη τι λες, πάμε παρακάτω. Άνε, ναι. και παιδιά, μην ξεχνάτε, σας χρωστάω τη μεγάλη έκπληξη. Έρχεται αργότερα στο live. Αν τώρα δεν βλέπετε αυτό το βίντεο live, πατήστε το κουμπί να δείτε κατευθείαν εκεί που είναι. Μιχάλη, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ε, εάν παρακολουθείτε το κανάλι μου, εάν έχετε δει ειδικά τα unbooking, θα έχετε παρατηρήσει, φαντάζομαι, ότι ο... είμαι <laughs> αλκοολικός. <laughs> Όχι, δεν είμαι, να σου πω κάτι, δεν πίνω γενικά, γιατί κοιμάμαι νωρί, έχω παιδί. Αλλά στα live είναι η έξοδό μου, κατάλαβε. Εγώ αυτή τη στιγμή, εσεί μπορεί να βλέπετε κάτι. εγώ για μένα έχω βγει με την παρέα μου αυτή τη στιγμή. Τόσο ζωή δεν έχω. Μιχάλη, θα παζήσει κι εσεί. Λοιπόν, εγώ νιώθω άσχημα για τους δύο μας, <Κι> Μιχάλη, μην ανησυχεί. Παιδιά, <Κι> μην ξεξιόρτξω, όπω λένε, και στο Facebook τα ανακοινώνω, απλά το Facebook μου είναι νεκρό. Είναι, τι να σου πω, θέλει ένα πόδισμα που δεν μπορώ να κάνω. Λοιπόν, παρα, όσοι έχετε παρακολουθήσει το κανάλι, ξέρετε ότι ο κλειδάριθμος είναι η, ο εκδοτικό οίκο με τον οποίο συνεργάζομαι πιο πολύ και ήταν οι πρώτοι που με προσέγγισαν. Ε, τους αγαπάω πολύ. Πώς λένε, τους εμπιστεύομαι, θέλω και εγώ να κάνω πράγματα για αυτούς. Έχουμε μοιραστεί χαρές με τα βίντεο που έχουμε κάνει. Και χαίρομαι πάρα πολύ για την συνεργασία που έχω μαζί του. Όχι ότι έχω πρόβλημα με του άλλου εκδοτικού οίκου, ξέρετε, εγώ τα πάω καλά με όλου εξάλλου. Έτσι, στις αποστάσει με έχετε κατηγορήσει και θα έχετε παρελθόν. Λοιπόν, οπότε σκεφτήκαμε να κάνουμε μια καινούρια στήλη. Αφού δεν μπορώ να κάνω 40 booking το μήνα όπω θα ήθελα, γιατί μου είναι αδύνατο να διαβάσω πάνω από ένα βιβλίο το μήνα, να μην σα πω ότι ούτε ένα δεν προλαβαίνω να διαβάσω. Θα μου στέλνουν μια λίστα με βιβλία που βγαίνουν αυτή την περίοδο ή που του ενδιαφέρει να προωθήσουν. Ε, τα συζητάμε, βρίσκουμε βιβλία που εμένα θα μου αρέσουν ή που θα ενδιαφέρουν εσά ω κοινό. Και εγώ διαβάζω λίγο από αυτά. Διαβάζω, α πούμε, 40-50 σελίδε όσο προλαβαίνω για να πάρω μια ιδέα και αυτά που μου αρέσουν θα σα τα παρουσιάζω. Τι γελάς, μωρέ, Μιχάλη, συνέχεια. Ποιο. Ότι ποτέ νιώ. Και εγώ από τότε που μπήκα στη Μασονία δεν βγαίνω. Τίποτε νιώ. Δεν τραβά τη Μασονία, μην μα κουράζει <laughs> εδώ πέρα. Να σου πω κάτι. Είδα κάποια στιγμή, βρήκα ένα, ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix για του μασόνου. α, λέω: Οι μασόνοι, περίμενα εγώ θα δω ένα θρίλερ, ρε παιδάκι. Και είναι ό,τι πιο θλιβερό έχω δει στη ζωή μου. <laughs> Ήταν κάτι παππούδε που φοράγανε κάτι πετραχίλια και κρατάγανε σημαία. Σχεδόν διατυμπανίζανε ότι είναι μασόνοι. Τόσο στα αζήτητα είναι. Οπότε τίποτα νιώ. Ή πε μα, πε το πάντσλαϊ να τελειώνουμε αυτό το αστείο, ή άσε μα ήσυχου. <laughs> Γελάει όλο ο κόσμο μαζί σου. <laughs> και το κάναμε και. Μούρι. Λοιπόν, παιδιά, όλοι, ή Πάτρον ή Μασονία από σήμερα, <laughs> δεν έχει λύση. Λοιπόν, πάμε στα βιβλία μα. Λοιπόν, έχω πέντε βιβλία να σα παρουσιάσω, τα οποία όλα τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα. Λοιπόν, ξεκινάμε. <laughs> Νετάρι, τέλο. <laughs> το μονοπάτι του αλατιού τη Ρέινορ Win. Περισσότερε από 80 εβδομάδε στη λίστα Best Seller τη Sunday Times. <laughs> δεν ξέρω τι είναι αυτό, <laughs> δεν το γνωρίζω. <laughs> αυτό που ξέρω να σα πω είναι αυτό το βιβλίο λοιπόν είναι μια αληθινή ιστορία. Η Ρέινορ Γουίν, η συγγραφέα, είναι και αυτή που μα αφηγείται την ιστορία τη. Αυτή λοιπόν, ε, ο άντρα τη, ο Μόθ, είχε κάποια ανίατη ασθένεια. Από ό,τι κατάλαβα, έχουν και κάποια σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Χρεοκοπήσαν, δεν ξέρω τι, ήταν οριακά άστοιχοι, Οπότε φύγανε από το σπίτι του και αποφάσισαν να περπατήσουν 630 μίλια στη, στο νοδια, νοτιω... Συγγνώμη, πέθανα λίγο, στο νοτιοδυτικό κομμάτι της Αγγλίας. Από το, να σας το, το πω σωστά αυτό, από το Σόμερσετ μέχρι το Dorset. Όλοι έχουμε περάσει από εκεί κάποια στιγμή. Μην κοιτάς το θυμόμαστε. Ε, και είναι ένα από, αυτέ αυτές τις ιστορίες που είναι, πώς λένε, μια, κλασική, μια αρχιετυπική μάλλον ανθρώπινη ιστορία που έχει να κάνει με έναν δρόμο, με μια διαδρομή, με ένα ταξίδι μέσα από το οποίο υπάρχει μια επαρξιακή αναζήτηση και μια ε, είναι, μεταμόρφωση των ανθρώπων που κάνουν αυτόν τον δρόμο. Το εντυπωσιακό με αυτήν την αληθινή ιστορία είναι ότι ο Μόθ, όσο περπατάνε είναι καλά, και όποτε σταματάνε, όποτε πάνε κάπου να εγκατασταθούν, έστω και για λίγο, η αρρώστια του το ξαναβγαίνει. Αυτό το βιβλίο, λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, έχει κάνει μεγάλη επιτυχία. Έχει μεταφραστεί σε 19 γλώσσε. 500.000 αντίτυπα έχουν πουληθεί παγκοσμίω. Ε, πολύ ενδιαφέρουσα γλώσσα. Διάβασα, σα λέω, 20, 30, 40 σελίδε, ρε παιδάκι μου. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να το διαβάσω. Αν προλάβαινα, δεν ξέρω, είναι και ανάγλυφο. Πολύ ευχάριστο βιβλίο. Λοιπόν, επόμενο βιβλίο, για σας γατάκια τώρα. Πάρτε τίτλο. Ταραν. Η πολιτική με απλά λόγια. Ξέρω τι θα μου πείτε. Ρε φίλε, εμείς εδώ. Τα απλά λόγια είναι, εμείς είμαστε ψαγμένοι. Εμείς τα ξέρουμε. Εμείς θέλουμε πολιτική με δύσκολα λόγια. Για έξυπνους. Αυτά είναι και χαζούς. Να σας πω κάτι. Και εγώ όταν είδα το βιβλίο, αυτό σκέφτηκα. Απλά λόγια τώρα. Έλα. Politics for idiots. Εμείς είμαστε for geniuses, ήθελα εγώ. Αλλά άνοιξα που λέτε το βιβλίο Α, δω τι λέει, για να το απορρίψω κιόλας. Και διάβασα την πρώτη φράση, παιδιά, και μου θύμισε κάτι που θα έπρεπε να το ξέρω. Λέω θύμισε, γιατί ντρέπομαι να πω ότι δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Λέει, λοιπόν, αν όλοι είχαν ό,τι ήθελαν την ώρα που το ήθελαν, δεν θα υπήρχε πολιτική. Εντάξει, επεκτείνει αυτό το πράγμα παρακάτω και λέει ουσιαστικά ότι κοίταξε να δεις. Η πολιτική είναι η τέχνη, το μέσο, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα, τη φυσιολογική κατάσταση, όπου δεν έχουμε αυτό που θέλουμε όποτε το θέλουμε. Το οποίο στην εποχή μα το ξεχνάμε. Για διάφορου λόγου, που ίσω είναι ένα ολόκληρο βίντεο, που έχουν να κάνουν με τη διαφήμιση, με άλλα πράγματα τέλο πάντων, έχουμε πιστεί ότι κανονικά θα έπρεπε να έχουμε τα πάντα την ώρα που τα θέλουμε. Και αν δεν τα έχουμε, θυμώνουμε. Πάμε στην άλλη κάμερα. δεν δε, θέλουμε. Λέμε για χούντε, λέμε για καταπίεση, λέμε για δεν ξέρω τι κτλ. Αλλά παιδιά δεν είναι έτσι. Η ζωή είναι συμβιβασμοί, απώλειες, ήττες και πάμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Και η πολιτική είναι ο ευγενή τρόπο για να επιδιώξει αυτό που θέλει και για να συμβιβαστεί τίμια και περήφανα. Αυτό το βιβλίο λοιπόν, λέω, εάν ξεκινάει έτσι, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια σοφία. Δεν είναι πω είναι κατάλογο οικεία και γράψαμε ότι έχουμε. Όντω, α πούμε, είναι 12 οι συγγραφεί σε αυτό το βιβλίο, είναι όλοι καθηγητέ πολιτική φιλοσοφία, πολιτικών επιστημών κτλ. Κυρίω Άγγλοι, έτσι όπω το πρόσεξα. Ε, και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και για να τσεκάρω κιόλα. Α, καταρχά να σα δείξω. Πάμε ξανά στην άλλη κάμερα, Ρε Μιχάλη. Συγγνώμη. Δείτε εδώ πέρα. Έχει ωραιότατε εικονίτσε. Ευχαριστώ, Ελένη. Κοίτα, δεν που πανίγω μόνο σε εξώφυλλα. Έχει εδώ φωτογραφίε. Έχει προσωπικότητε. Έχει και προσωπικότητε ιστορία που τι αναφέρει βιογραφικά. Και πολιτικά κινήματα και ιστορικά κινήματα και φιλοσοφικά κτλ. Και για να τσεκάρω πόσο καλά τα λέει, άνοιξα φυσικά στη σελίδα για τον Νίτσε. Και να σας πω κάτι, τα λέει πολύ ωραία. Λέει ουσιαστικά ότι ο Νίτσε είναι και γαμό παιδιά, με συγχωρείτε <laughs> για τα γαλλικά μου, άρα είναι σωστό το βιβλίο. Μας λέει ότι ούτε φασίστας ήταν, ούτε ναζί ήταν, παρεξηγήθηκε το έργο του και ότι θέλησε για δύναμη, λέει αυτό και αυτό και όχι αυτό που νομίζουμε. Οπότε, πολιτική με απλά λόγια, εκτός κλειδάριθμος, άμα συνδιαφέρει, όλα τα link είναι κάτω. Λοιπόν, μια να πάρω μια ανάσα να ευχαριστήσω την Ελένη για το super chat. Αν με να κάνετε super chat, μπορείτε και εσείς. Ο Sin λέει πολύ καλό βιβλίο. Δεν ξέρω για ποιο το λέει. Χαίρομαι. Γιατί το αριστερό αυτή, λέει ο Άλεξ Λουίζο, έχει γίνει κόκκινο. Άλεξ Λουίζο δεν ξέρω. Θα πάω στον Οριλά να μου πει. Λοιπόν, ε... επόμενο βιβλίο. Λοιπόν, Mexican Gothic. Ε, και αυτό το, βι... από ό,τι έχω καταλάβει, αυτό το βιβλίο έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό έχει πουλήσει κάτι κάπου τα το... διάφορα. Με 23 γλώσσε έχει μεταβραστεί, 4 γλώσσε παραπάνω από το προηγούμενο. Ήταν υποψήφιο για πάρα πολλά βραβεία που δεν γνωρίζω. Έχει πάρει και βραβεία εκεί στο Μεξικό και στη Νότια Αμερική κτλ. Και, είναι βιβλίο τρόμου, παιδιά. Είναι ένα θρίλερ. Διάβασα ένα κεφάλαιο και να σα πω κάτι μου θύμισε. Κάτι θρίλερ, α πούμε, του Netflix. Δεν θυμάμαι τώρα. Εκείνα με τα σπίτια που ήταν. Ε... Με μια οικογένεια, το τέ, τέτοια φάση. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι τώρα η Τίψα, η Νοεμή, έτσι είναι η πρωταγωνίστρια, μια όμορφη νεαρή, κτλ. Η οποία πάει σε ένα σπίτι, σε ένα απομακρυσμένο, α πούμε, εξοχικό, κάπου ένα κάπου στο Μεξικό. Και εκεί έχουμε τι κλασικέ σκηνέ. Ξέρει που περπατάει μέσα στο σπίτι και ακούει θορύβου και πιάνει την ταπετσαρία, και μέσα την ταπετσαρία βγαίνουν ε, όργανα, σωματικά, πώ το λένε, έχει σάρκα, αίματα. Μετά έρχεται μια κοπέλα μπροστά τη με ένα, μια καραμπίνα, σκοτώνει κάποιον, αυτοκτονή μπροστά τη και αυτή ξυπνάει. Και, και έρχεται το Βίρτζελ και την πιάνει από το νόμο και τη λέει: Τι έγινε, λέει, πνοβατούσε, τι συνέβη. Τι να συνέβη, άραγε. Θα μάθετε να διαβάσετε το Mexican Gothic. Αλήθεια, πολύ ωραία γραμμένο, πολύ ατμοσφαιρικό. Δηλαδή, ψήθηκα, με έβαλε στην ατμόσφαιρα και ξέρει, παίρνει αυτή την ωραία ατμόσφαιρα του thriller. Συνεχίζω λοιπόν από τα πέντε βιβλία που θα σας προτείνω, αυτό είναι αυτό που με έψισε πιο πολύ απ' όλα. Ο μπλε κλήρος. Τώρα, βλέποντας το εξώφυλλο και αυτό το σχήμα συγκεκριμένα, αν το μυαλό σας πηγαίνει σε κάτι πονηρό, θέλω να σας πω ότι έχετε ένα βρώμικο μυαλό, αλλά έχετε δίκιο. Διότι ακριβώς αυτό που φαντάζεστε είναι αυτό το πράγμα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα μέλλον, σε ένα παρόν παράλληλο, σε έναν εναλλακτικό κόσμο, όπου οι γυναίκες ε, όταν οριμάζουν, να θέσω, όταν έρχεται η πρώτη του περίοδο και το αναπαραγωγικό του σύστημα μπαίνει σε λειτουργία, πηγαίνουν θεσμοθετημένα σε μία ας πούμε ψηλοτελετουργική, ψιλοτελε, ψηλοδημοσιοπαλληλίστικη διαδικασία, στην οποία τραβάνε ένα κλήρο. Αν τραβήξουν λευκό κλήρο, το οποίο από ό,τι κατάλαβα το βιβλίο είναι το πιο σπάνιο, γίνονται μητέρε. Μπορούν να κάνουν παιδιά και να βιώσουν τη μητρότητα. Αλλά όσε τραβάνε τον μπλε κλήρο, απαλλάσσονται από αυτό το βάρος και μπορούν να ζήσουν μια ατομική ζωή, να κυνηγήσουν τα όνειρά του, να κυνηγήσουν το σεξ, να κυνηγήσουν επαγγελματική, την οικονομική επιτυχία κτλ. Η πρωταγωνίστριά μα λοιπόν ε, τραβάει μπλε κλήρο, αλλά τουλάχιστον στι πρώτε 50 σελίδε που έχω διαβάσει δεν φαίνεται και πολύ ευχαριστημένη από την επιλογή τη. Τώρα, βέβαια, μπορεί στην πορεία του βιβλίου. Μιχάλη, έχω πάει στην άλλη κάμερα. Σας ευχαριστώ. Ε, δεν έχουμε βρει τον τρόπο με τον Μιχάλη να συνοηθούμε. Ακούω προτάσει. Ε, στην πορεία του βιβλίου μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Αλλά προ το παρόν, σαν να τη λείπει το ενδεχόμενο τη μητρότητα, σαν να μην ευχαριστιέται. Αλλά είναι ακόμα νωρί. Είμαι σίγουρο ότι αυτό το βιβλίο έχει πολύ ζωή και έχει ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο γραφή με ένα διαρκή ενεστότα. Κάνω αυτό, κάνω εκείνο, βλέπω τον άλλο κτλ. Που έτσι σε βάζει σε μία ονειρόδη κατάσταση που είναι πολύ αποτελεσματική. Και τέλος, Τελευταίο βιβλίο για σήμερα. Δεν το έχω σε φυσική μορφή. Φωτεινέ Μαρίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχω, το διάβασα σε PDF, οπότε σα δείχνω την εικόνα του. Το βιβλίο λέγεται Οι κεφαλές του Κέρβερου και το έχει γράψει, σύμφωνα με το εξώφυλλο, ο Φράνσις Στίβεν. Αλλά να σα πω κάτι. Είναι ψέμα αυτό. Δεν το έχει γράψει ο Φράνσι Στίβεν. Γιατί Francis Στίβεν είναι ψευδόνυμο. Συγγραφέα του βιβλίου είναι η. Κάτσε να το πω σωστά. Gertrud... Barrows Bennett, η κυρία που βλέπετε εδώ. Και σίγουρα από την αμφίεσή της καταλαβαίνετε ότι είναι ντυμένη η καρναβάλι. Όχι, είναι μια γυναίκα γεννημένη το 1885. Και επειδή ήταν γυναίκα, ακόμα είναι, δηλαδή... Πόσο λάθος τα ελληνικά σε παγιδεύουν καμιά φορά. Επειδή γεννήθηκε γυναίκα λοιπόν το 1885 και δεν μπορούσε μια γυναίκα να γράφει βιβλία εκείνη την εποχή, αναγκάστηκε να βρει αυτό το ψευδόνυμο και ως άντρας να γράφει τα βιβλία. Και μάλιστα έγραφε βιβλία επιστημονικής φαντασίας. Οι κεφαλές του Κέρβερου είναι ένα τέτοιο βιβλίο, γραμμένο νομίζω το 1917. Ό,τι έγραψε αυτή η γυναίκα το έγραψε μέσα σε μια τετραετία. Ε, έβγαινε στα λεγόμενα pulp περιοδικά τη εποχή και το έκανε για να μπορέσει να ζήσει στην οικογένειά τη, στη μάνα Γενικά είναι μια τραγική ιστορία το πώ ζήσει αυτή η γυναίκα. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Είναι ουσιαστικά μια πρωτοπόρο και τη επιστημονική φαντασία, αλλά ιδιαίτερα για τι γυναίκε συγγραφεί εκείνη τη εποχή. Οι κεφαλέ του Κέρβερου λοιπόν, εκδό κλειδάριθμο, μπαίνετε σημείο του βίντεο και άμα θέλετε το αγοράζετε. Λοιπόν, ε... αυτά. Ναι, διώξτε εδώ τι κεφαλέ του Κέρβερου. Α πω ένα αστείο. Τι συζητώ με τον κλειδάριθμο. Σε κάποια φάση αντί οι κεφαλέ του Κέρβερου, είπα οι κεφαλιέ του Κέρβερου. Και είπα το εξή καταπληκτικό αστείο που μόνο εσά σα αρέσει, ίσω και να μην σα αρέσει, ότι θα μπορούσε κεφαλέ του Κέρβερου να είναι ο τίτλο τη αυτοβιογραφία του Χαριστέα. Μιχάλη, δώσε σηματάκι να φύγουμε. Δώσε σηματάκι. Το επόμενο, δεν ξέρω. Πρωταγωνιστή. Άνοιξε πέτρα. μια χαρά. Πάμε αυτό. Να με πάλι. Ήρθε η ώρα για την έκπληξη, παιδιά. Ήρθε η ώρα να σας πω τι πρόκειται, τι κοσμοϊστορικό γεγονός, συμβάν μπορεί να γίνει στο κανάλι. Λοιπόν, καταρχάς, να ρίξω μια ματιά. Μήπω μα έστειλε μήνυμα ο ο... Ναι, μας έστειλε. Μιχαλή, σου yeah, προωθώ. Yeah. Προωθώ στο Μιχάλη όσο σας λέω λοιπόν εγώ αυτά. Προωθώ στο Μιχάλη. Συγγνώμη, παιδιά. Στο Gmail. Παγκυ... Ναι. Προωθώ στο Μιχάλη τα στοιχεία για να ξεκινήσει το κοκτέιλ να πηγαίνει. Λοιπόν, επίσης, σε αυτό το σημείο να θυμίσω ότι αν θέλετε να με ακολουθείτε στο Instagram, <laughs> θα τα ξεπουλάω όλα. Λοιπόν, σας... Τρέχουλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη Τρέχουλα, παιδιά. Και Patreon, δηλαδή. Ευχαριστώ. Συν experiment, ευχαριστώ επίση. Λοιπόν, να τελειώνουμε. Ποια είναι η έκπληξη. Ε, πάλι έχει να κάνει με τι εκδόσει κλειδάριθμου. Μιχάλη, σε παρακαλώ, βάλε εκείνο το βιβλίο που έχουμε. Συγγνώμη, έτσι το επόμενο. Δεν ξέρω να θυμάστε, λοιπόν, ένα βιβλίο που είχα παρουσιάσει πριν από λίγο καιρό. Το βιβλίο Ανθρωπότητα. Ε, μπορώ να πω ότι ήταν από τα πιο επιτυχημένα αντμποκινγκ που έχω κάνει και όντω ήταν και ένα από τα βιβλία ας πούμε, που είχαν ένα ενδιαφέρον. Τι είναι, Μιχάλη, δεν συμβαίνει. Έχω μια παρέμβαση με το κύριο Εντρουντού. Το, το είναι γιατί μα. Τι είπανε πολύ. Ότι βρίσκεται στο Εδιμβούργο Σκωτία Παιδιά, γλιτώσαμε το ποτό. Να είναι καλά, ο Εντρουντό. Ναι, αλλά να το στείλει ένα φιλαράκι του. Πάω, αρχίσαμε πάλι αν τα κεράκια του. Να το αν είναι σπίτι. Πα, <laughs> λοιπόν, ο Εντρούντο <laughs> είναι στο Εδιμβούργο. Δεν μπορούμε να το στείλουμε ποτό στο Εδιμβούργο. Θα βρει έτσι κι αλλιώ. Σκοτία είναι. Ελέγχεται πώ μπορεί να στείλει ένα φιλαράκι του να το στείλουμε. Αλλά λείπει. Λοιπόν, κάνε τα κονέκια. Είναι εντρούντο. εντρούντο, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, στο θέμα μα. Η είναι ανθρωπότητα, παιδί. λοιπόν. Ε, ε, ο Εντρούντο είναι, είναι πάτρεο. Έτσι ε, Τα έχει πληρώσει τα ποτά του. Λοιπόν. Η ανθρωπότητα ε, κλείνει ε, αυτή την περίοδο ένα χρόνο από τότε που κυκλοφόρησε η ελληνική της έκδοση. Και μιλήσαμε με τον κληθάριθμο και γίνανε τα κονέ ώστε ο συγγραφέα του βιβλίου, ο Ρούτκερ Μπρέκμαν, Μιχάλη, αυτό είναι η πάσα για να είναι. πέσει η φωτογραφία, είναι. ο Ρούτκερ Μπρέκμαν, ο... Βάλε το Ρούτκερ Μπρέκμαν! Προσπαθώ, να τον βρήκα. Ο Ρούτκερ Μπρέκμαν, λοιπόν, ε, σε συνεργασία με τον πληθάριθμο, δέχτηκε να του πάρω μια συνέντευξη. Ναι, παιδιά, αυτή είναι η έκπληξη. Σίγουρα ήταν έκπληξη για μένα. Αυτό το κανάλι εδώ πέρα θα δείτε το Ρούτκερ Bregman σε μοναδική συνέντευξη, ειδικά σε μένα. Ο οποίο μάλιστα τον τελευταίο καιρό ήταν και απόν από δημόσιε εμφανίσει, διότι είχε πάρει άδεια πατρότητα. Γιατί έγινε πατέρα. Προφανώ έτσι γίνεται. Έτσι, αν παίρνει άδεια πατέρα, δεν γίνει Οπότε ε, στις στι 13-14 Δεκεμβρίου, εγώ θα πάρω μια συνέντευξη από τον Ρούκερ Μπρέκμαν. Θα είναι, προφανώ δεν θα μεταξιδέψουν στην Ολλανδία να τον δω. Ε, θα γίνει μέσω κάποια πλατφόρμα. Θα μονταριστεί και θα βγει ως βίντεο μέσα στο κανάλι. Από εσά λοιπόν θέλω να μου στείλετε ερωτήσει στο sarakaslive.gmail.com ε, θα ήθελα να σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχετε ενδιαφέρουσες ιδέες, με αφορμή το κλείσιμο ενός έτους από την κυκλοφορία του βιβλίου ή απορίες που μπορεί να έχετε εσείς από την ανθρωπότητα αν έχετε διαβάσει, ε, στείλτε με ερωτήσεις και αυτές που μου αρέσουν, αυτές που θεωρώ ότι αξίζουν να, να τις αναφέρω, θα τις πω και θα έχετε το credit σας και σε αυτόν και στο βίντεο που θα βγει φυσικά. Ε, τώρα, αυτό που εγώ, ας πούμε, η κατεύθυνση που σκοπεύω να πάω, είναι ότι μετά από ένα χρόνο, βγάζοντα ένα τέτοιο βιβλίο που έχει μια τόσο, πώς το λένε, θεμελιώδη ε, και πρωτότυπη σκέψη, σίγουρα αντιμετώπισε αντιρρήσεις, διευκρινήσεις, πώς το λένε, νέα στοιχεία, ανατροπές σε αυτά που ήξερε. Θέλω να δω τι έχει αλλάξει στα πιστεύω του, τι κλονίστηκε, τι άλλαξε, τι βελτιώθηκε κτλ. Εννοείται να το ρωτήσω για την πατρότητα κάποια πράγματα, ε, να δω αν συμπάσχουμε. Και ελπίζω να γίνουμε πάρα πολύ καλοί φίλοι και να βγαίνουμε για ποτάκι όποτε πηγαίνω στην Ολλανδία. Αυτά λοιπόν. Ε, μέχρι πότε έχουμε προθεσμία, ρωτάει. Παιδιά, δεν ξέρω. Τι επόμενε δέκα μέρε στείλτε ε, και βλέπουμε. Ελένη Γεωργούλη έχει γράψει κι άλλο ένα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται Ουτοπία για Ραριστέ. Το οποίο είναι ουσιαστικά για το παγκόσμιο εγγυημένο εισόδημα. Ένα βιβλίο. Δεν το έχω διαβάσει αυτό το βιβλίο. Έχω δει αρκετέ συζητήσει του γι' αυτό. Θα το ρωτήσω και γι' αυτό. Οπότε, παιδιά, ό,τι ερωτήσει έχετε, στείλτε. Αυτέ, ό,τι δεν υπάρχει καλύτερε, χειρότερε, τι ουσιαστικέ ερωτήσει, τι καλέ ερωτήσει, εγώ θα τι μεταφέρω και θα έχετε το credit σα. Λοιπόν. Ε, ναι, απομακρυσμένη με Wi-Fi θα είναι η συνέντευξη ο Ρούτιερ Μπρέκμαν. Αυτά. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Όχι. sarakaslive.gmail.com. Στείλτε τι ερωτήσει σα. Να δούμε αν μα απάντησε ο. Δεν μα απάντησε ακόμα. Περιμένουμε. Για το ποτό και πάμε στο επόμενο θέμα όποτε είσαι έτοιμος, Μιχάλη. Το επόμενο θέμα είναι οι πρωταγωνιστές. Ευχαριστώ. Γεια σας και πάλι. Είμαστε εδώ πέρα στο κανάλι μου, στο κανάλι Γιάννης Σαρακατσάνης, που δεν έχω βρει καλύτερο όνομα. Ε, εάν θέλετε μπορείτε να κάνετε πάντα subscribe στο κανάλι, το προτείνω γενικά, μου δίνει μια χαρά, μου δίνει, πώς το λένε, εκρήξεις ντοπαμίνης να βλέπω subscribers να ανεβαίνω, οπότε αν ενδιαφέρεστε για τις ορμόνες μου μπορείτε να βοηθήσετε με αυτόν τον τρόπο. Αν όμως θέλετε να ενδιαφέρεστε να βοηθήσετε πρακτικά στο κανάλι, στο να έχουμε πιο πολύ χρόνο, να έχουμε πιο πολλά μέσα, ε, να αγοράσουμε το χρόνο που χρειάζεται για να ασχοληθώ Μόνο με αυτό, γιατί μόνο με αυτό θα έπρεπε να ασχολούμαι, μπαίνετε patreon.com και η συνεισφορά σας είναι ό,τι πιο πολύ μπορείτε να κάνετε για το κανάλι. Αυτά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, παιδιά. Αυτή η στήλη λέγεται Πρωταγωνιστές γιατί θέλω εδώ να σας παρουσιάσω πράγματα τα οποία έχουν ενδεχομένως παρεξηγημένη, παραμελημένη ε, αξία στην ιστορία. Ο καφές, λοιπόν, σύμφωνα με το σημερινό μας, ε, πώς το λένε, άρθρο, έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη θεμελίωση και στην υλοποίηση του διαφωτισμού. Ένα άρθρο λοιπόν στην Guardian, σε ευχαριστώ Μιχάλη πάρα πολύ, το οποίο υπάρχει και ως, ε, πώς το λένε, μισό λεπτό, περίμενε. Το Sapiens δεν είναι παρόμοια θεματολογία με, το, με την ανθρωπότητα. Πολύ σημαντική. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ότι ο Μπρέγκμαν συζητάει με το Sapiens και μιλάνε ο ένας για την αισιόδοξη και ο άλλος για την απεσιόδοξη οπτικής ανθρωπότητας είναι ένα debate που δεν έχει πιάσει και ούτε οι ίδιοι θεωρούν ότι είναι αντίθετοι σε αυτό το πράγμα. Παλεύουν να το παίξουν αντίθετοι γιατί έτσι τους έχουν ζητήσει, αλλά δεν είναι. Είναι δύο πράγματα που κοιτάνε την ανθρωπότητα παράλληλα. Λοιπόν, ε, στο, στο θέμα μας. Λοιπόν... Αυτό το άρθρο λοιπόν στην κάρτα, το οποίο υπάρχει και σε podcast, θα έχω τα link από αύριο όλα τι ε, σημειώσει, ε, μα λέει ότι ο καφέ έπαιξε σημαντικό ρόλο στη θεμελίωση του διαφωτισμού. Ο διαφωτισμό τώρα, αν δεν ξέρετε καθόλου τι είναι, θα σα πω λίγα λόγια. Αν θέλετε πάντω να μάθετε, χωρί να θέλω να πασάρω τον εαυτό μου, μπορείτε να δείτε το βίντεο που έχω κάνει στα μαθήματα Γαλλικών για την Ελευθερία, όπου εκεί πέρα λέμε κάποια πράγματα, εγώ δηλαδή, για τον διαφωτισμό. Με τη βοήθεια του Κίμωνα Φιωρίου και τη Βίβια και που αναφέραμε προηγουμένω. Ο διαφωτισμός λοιπόν ήταν ένα φιλοσοφικό, πολιτικό, επιστημονικό κίνημα που ξεκίνησε στα τέλη του 16 ου αρχές του 17ου αιώνα και πήγε όσο πήγε τέλος πάντων, το οποίο απελευθέρωσε την ανθρωπότητα, έδειξε την ανθρωπότητα ότι ξέρεις τι, μήπως τελικά ε, ο Θεός δεν είναι τόσο παντοδύναμος, μήπως ε, υπάρχει μία ο άνθρωπο έχει πιο πολύ σημασία. Μήπω ε, η δημοκρατία είναι πιο σημαντική. Μήπω ο βασιλιά στην τελική. Και πού ξέρει, γιατί είναι αυτό ανώτερο από εμά. Μήπω θα μα το λύσει. Αυτό είναι χοντρικά ας πούμε, η διαπίστωση τη ανθρωπότητα ε, στην οποία οδήγησε ο διαφωτισμό. Και ο συγγραφέα του άρθρου μα λέει ότι ο καφέ έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτό το πράγμα. Πάμε λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο καφέ λοιπόν το 15ο αιώνα, μα λέει ο συγγραφέα του άρθρου, καλλιεργείται στην Ανατολική Αφρική. Και χρησιμοποιείται, τον πίνουν δηλαδή τον καφέ, κυρίως στον Ισλαμικό Αραβικό κόσμο. Ε, Ξέρουν, μάλλον συμπεραίνουν ότι βοηθάει ο καφέ στη συγκέντρωση και στο να μείνουν εξύπνοι και χρησιμοποιείται πολύ από βουδιστές μοναχούς και από σούφι ε, ιερεί μοναχούς, δεν ξέρω πώς τους λέμε αυτούς, ώστε να αντέξουν τους πολύ ε, διαλογισμούς, τις προσευχές σου και τα λοιπά, που πρέπει να είναι συγκεντρωμένος πολλή ώρα και υπάρχει κίνδυνος να πάρει ο έπνος, να χάσει την Ξέρουν λοιπόν ότι ο καφές βοηθάει σε αυτά τα πράγματα. Ε, οπότε ε, μέχρι το 1570, καθώς εξαπλώνεται ο καφές, μόνο στην Κωνσταντινούπολη μας λέει το άρθρο, υπήρχαν περισσότερα από 600 καφενεία. Και αρχίζει αυτό το πράγμα και εξαπλώνεται κι άλλο. Ακόμα δεν έχει πάει στην Ευρώπη και όντω εκείνη την εποχή να θυμίσω ιστορικά ότι ο Ισλαμικό κόσμο είναι πιο ανεπτυγμένο από την Ευρώπη. Και τεχνολογικά και επιστημονικά. Ε, ένα χαρακτηριστικό τώρα όμω που μα βάζει υποψία είναι ότι ο Ισλαμικό κόσμο δεν πίνει αλκοόλ. Δεν αποδεικνύεται ότι η έλλειψη αλκοόλ ε, έκανε αυτόν τον κόσμο να είναι καλύτερο σε επιστήμη και σε τεχνολογία, αλλά ο ιστορικό Βολφκανγκ Σίβελπου μα λέει ότι η ε, παιδάκι μου κοίτα όμω πώ ταιριάζει ένα ρόφιμα ο καφέ κομμένο και γραμμένο για ένα λαό που δεν πίνει αλκοόλ και που εφήβρε τα μοντέρνα μαθηματικά. Τέλο πάντων το κρατάμε. Το 1629 λοιπόν εμφανίζονται τα πρώτα καφενεία στη Βενετία ε, και το 1650 ένα Εβραίο μετανάστη. Ε, ιδρύει το πρώτο καφενείο στην Αγγλία, τα οποία πιάνουν αμέσως και μέσα σε μια δεκαετία εκρήγνεται. Μας λέει λοιπόν ότι σε λίγο καιρό, σε λίγες δεκαετίες, σε 20 χρόνια δεν ξέρω πόσο, είναι χιλιάδες τα καφενεία στην Αγγλία, σε σημείο όταν φτάνουν στην ακμή τους που αντιστοιχεί ένα καφενείο ανά 200 κατοίκους. Γιατί όμω είναι τόσο δημοφιλή τα καφενεία, Γιατί βλέπετε είναι δημόσια. Είναι καταρχά δημόσιοι χώροι. Και στην Αγγλία δεν υπάρχει τόσο πολύ. Υπάρχουν οι λέσχε, τα κλαμπ, Λέμε. Οπότε οι δημόσιοι χώροι δεν είναι τόσο παντού όπως είναι ενδεχομένως στη, στη δική μας χώρα σήμερα. Συγγνώμη να πάρω λίγο νεκρόνι. Επίσης, μπαίνεις εκεί πέρα αυτή να πληρώνεις μία πένα, μπαίνεις στο καφενείο, έχεις καφέ που σε ξυπνάει έτσι και τα λοιπά. Έχεις τζάκι καταρχάς να στεγνώσεις γιατί έχεις βραχή, γιατί είσαι στην Αγγλία που βρέχει 400 μέρες το χρόνο και έχεις γίνει μουσκεμα. Έχεις παρέα, έχεις βιβλία, έχεις εφημερίδες και έτσι γίνεται γενικά μία νυφάλια συζήτηση που στόχο έχει και αποτέλεσμα μάλλον έχει την διακίνηση τη πληροφορία, τη γνώση κτλ. Και, και, δεν είναι τυχαίο ότι το παρατσούκλι που έχουν τα καφενεία εκείνη την εποχή είναι Penny University. Τα πανεπιστήμια τη Δεκάρα, τα λέγαμε στα ελληνικά. Μάλιστα, καθώ αναπτύσσονται και εξελίσσονται και εξαπλώνονται τα καφενεία, αρχίζουν και αποκτάνε θεματολογία. Ε, επειδή οι θαμώνε τείνουν να είναι από μια επαγγελματική ομάδα, ας πούμε, ότι, α πούμε, ξέρει ότι θα πάω στο τάδε καφενείο που συζητάνε αυτό το θέμα. Παραδείγματο χάρη, το καφενείο του Lloyds, έτσι, Α, ευχαριστώ Μιχάλη. Ε, εκεί πηγαίνει άμα θέλει να μάθει για εμπόριο. Εκεί πάνε οι άνθρωποι που σχετίζονται με το εμπόριο, με τα πλοία, συζητάνε αυτά τα πράγματα. Τι, τι φορτία ήρθαν σήμερα στο λιμάνι, τι έφυγε, τι περιμένουμε να έρθει, τι έγινε το άδε πλοίο, πνίγηκαν, δεν πνίγηκαν κτλ. Και σαν αποτέλεσμα αυτού, όντω, αν σα λέει το όνομα κάτι, ο ιδιοκτήτη αυτού του καφενείου, ο Edward Λόιτ, σιγά σιγά άρχισε να ασχολείται ενεργά με, με τι ασφάλειε των εμπορευμάτων. Και σήμερα η Lloyds of London, η εταιρεία που ίδρυσε, είναι μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες παγκοσμίω με δισεκατομμύρια και καταλαβαίνεις πόσο πλούσια εταιρεία είναι όταν βλέπεις υπαλλήλου να διαμαρτύρονται στο, στο, λόμπι του ξενοδοχείου. Αντίστοιχα τώρα, αν σε ενδιαφέρουν οι φυσικές επιστήμες και τα λοιπά, πήγαινε στο The Grecian, δηλαδή στο ελληνικό. Έτσι λεγόταν αυτό το καφενείο, το οποίο είχε ιδρύσει ένα Έλληνα ναυτικό, ονόματι George Κωνσταντίν. Γιώργος Κωνσταντίν, ξέρετε. Εφτά κακά τη μοίρα μου και τα λοιπά. Για του παλιού συνομήλικου με μένα. Δεν βαριέσαι, γέροι είμαστε. Να χαιρόμαστε τα νιάτα μα. Εκεί λοιπόν σύχναζε ακόμα και ο Νεύτονα και διάφοροι επιστήμονε και ο Φρύλο λέει ότι κάποια μέρα σκάσανε εκεί πέρα με ένα δελφίνι το οποίο το ανοίξανε και του κάνανε ολόκληρη βιολογική α πούμε ε, ανατομική μελέτη πάνω στο τραπέζι που πήραν του καφέδε. Αιδία θα μου πει, αλλά εντάξει, ελπίζω να μάθανε κάτι. Οπότε, ε, τι γίνεται τώρα. Σε αυτού του χώρου οι οποίοι είναι ανοιχτοί, οι οποίοι είναι δημοκρατικοί, γιατί μπορεί να πάει όποιο θέλει, στα οποία γίνονται συζητήσει, νυφάλιε συζητήσει, συζητήσει συγκεντρωμένε κτλ., αρχίζει ο κόσμο και διαρωτάται. Αρχίζουν και γίνονται πολιτικέ συζητήσει, φιλοσοφικέ συζητήσει για το αν ο βασιλιά πρέπει να είναι ο βασιλιά, για το πώ θα πρέπει να έχουμε άλλα συστήματα, πώ θα πρέπει να έχουμε και εμεί λόγο, πώ θα πρέπει να ψηφίζουμε κτλ. Αυτά τα παίρνει χαμπάρι ο βασιλιά και λέει: Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουμε έτσι, Κλείνω τα καφενεία τώρα. 1675 αποφασίζει ο Βασιλιά και κλείνει όλα τα καφενεία. Όλα. Γιατί δεν θέλει να γίνονται τις συζητήσει. Αλλά ήταν τόσο διαδεδομένα, τόσο δημοφιλή τα καφενεία. Πήγαιναν τόσοι αριστοκράτες, τόσοι ευγενεί, που του είπανε: Συμμαζέψω, α πούμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ θα συνεχίσω να πηγαίνω, δεν πάω να λε εσύ. Που ο Βασιλιά αποσύρει, ανακαλεί την τα διαταγή του μόλι 11 μέρε αργότερα. Οπότε οι συζητήσει συνεχίζονται οι ιδέες εξαπλώνονται και χάρη στον καφέ μεταλαμπαδεύονται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μας λέει λοιπόν το άρθρο στο κλείσιμό του. Είναι πολύ δύσκολο λέει να φανταστούμε αυτές τις επιστημονικές, φιλοσοφικές, πολιτικές, πνευματικές συζητήσεις που γίνανε στην Αγγλία και στη Γαλλία εκείνη την εποχή να γίνονται σε ταβέρνες όπου σερβίρουν αλκοόλ. Η μαγική σκέψη λέει στην οποία σε οδηγεί η κατανάλωση αλκοόλ Βοήθησε τον άνθρωπο στο Μεσαίωνα. Που είχε να κάνει με βασιλιάδε, με αυτοκράδρο, με υπότε, με δράκου, με θησαυρού κτλ. Αλλά τώρα έχει πια δώσει τη θέση τη στον ορθολογισμό. Αυτή είναι η σκέψη τη εποχή. Και ο καφέ βοηθάει τον ορθολογισμό. Μα λέει λοιπόν ότι η συζήτηση είναι, ο στόχο είναι η έβρεση τη αλήθεια, να φωτίσουμε τα πράγματα. Και στη διαδικασία αυτή ο καφέ μαζί με το τηλεσκόπιο, μαζί με το μικροσκόπιο, μαζί με την πένα. Ήταν ένα από τα βασικά, θεμελιώδη εργαλεία. Αυτό λοιπόν είναι το άρθρο. Άμα θέλετε να δείτε περισσότερα ή να το διαβάσετε κανονικά όπως είναι γραμμένο, μπορείς να, μπορείτε να μπείτε στο link που θα βάλω. Να σου πω κάτι, κάνω ένα copy-paste εδώ πέρα, άμα βιάζεστε να το διαβάσετε. Ε, αυτά, ξεμπέρδεψα για να δούμε κανένα σχολιάκι. Ε, Δεν συγχωρεί να ελληνικά καφενεία, μάλιστα ο Κούλης ήταν ο βασιλιάς, Λεολοβίπ, πολύ καλό. Που πάζει με το Δελφίνι, μια χαρά η καφεδάρα. <Κι> Παιδιά, μπρούθι L4 και το καφέ, ούτε ο Λίκη, τι να σας πω, μπορεί να βάζαν. Ιρλανδοί, ξέρετε τι βάζουν στο καφέ, δεν μπορούσανε. Ε, τώρα, αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση για αυτό το άρθρο είναι ότι εγώ είχα συνδυάσει την Αγγλία με το τσάι. Δεν ήξερα ότι πίνανε καφέ. Κι όμω, κοίτα πόσο σημαντικό ήταν, σημαντικό ήταν ο καφέ. Το άρθρο, βέβαια, στη συνέχεια μα λέει πώ το τσάι αντικατέστησε τον καφέ και τι ρόλο έπαιξε μετά και στη βιομηχανική επανάσταση. Επέλεξα εγώ να μην το πάω παραπέρα σε αυτό το πράγμα, αλλά έχει ενδιαφέρον και έχει και λίγο πολιτικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτά. Πάντω για το χάσμα του καφέ και του αλκοόλ. Ναι. Έχει... Υπήρχε μάστιγα το 1790 με τον Τζιμ που όλοι είχαν πέσει κάτω στην Αγγλία από το πολύ αλκοόλ. Δεν ξέρω αν το καταλάβει. Δεν ξέρω. Είχε πολλέ άγνωστε λέξει αυτό που μα είπε ο Μιχάλη. Απλά μα λέει ότι υπάρχει περισσότερη ιστορία ανάμεσα στον καφέ και στο αλκοόλ. Υπάρχει και ένα άνθρωπο το οποίο αξίζει να το ψάξουμε. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Δεν ξέρω αν ακούγονται πώ ακούγονται αυτά. Οπότε. Ε, είναι 11 και 34. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, υπενθυμίζω. Ζακ Γκουλιώτη μιλάει για καφέ και πίνει αλκοόλ. Κοίταξε, αυτά τα έγραψα πίνοντα καφέ. Και τα λέω πίνοντα αλκοόλ. Ωραία, θα σου εξηγήσω σε ένα άλλο live τι είδου σκέψη χρειαζόμαστε για το ένα και το άλλο. Δώσε, Μιχάλη, πάμε σηματάκι, final thought να τελειώνουμε. Γεια σας και πάλι. Λοιπόν, συνήθως το final thought λέω κάτι έτσι πιο προσωπικό, κάτι πιο μελιστάλαχτο κτλ. Αλλά τώρα, ω ε, ως ε, ηθοποιός, Έχω μπλέξει κι εγώ σε όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε στι τελευταίε μέρε σχετικά με του ανεμβολία και του εμβολιασμένου, αν πρέπει να μπαίνουν στο θέατρο ή όχι κτλ. Και, τα λοιπά. και επειδή η βασική μα μάχη στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή είναι παρόλο που δεν υπάρχει lockdown, καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμο φοβάται να πάει στο θέατρο. Ακόμα και αν είναι εμβολιασμένοι, φοβούνται να πάνε. Παρεπτόντω, το θέατρο που παίζουμε εμεί είναι ένα πολύ μεγάλο θέατρο. Έχει 800 θέσει, έχει εξώστη, είναι υψηλό και πάνω από 400 άτομα δεν μπαίνουν. Οπότε αν φοβάστε, να μην έρθετε, δεν το συζητάω. Μόνο εμβολιασμένου βάζουμε και νοσήσαντε, αλλά είναι από τι καλύτερε περιπτώσει ω προ την αίσθηση του ευάερου και του χώρου που έχει εκεί μέσα. Δεν επιμένω, το λέω αντικειμενικά αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, ε, δυστυχώ δεν βοηθάει σε αυτό το πράγμα όταν υπενθυμίζεται στον κόσμο το θέατρο και το εμβόλιο και κολλά και δεν κολλά. Και αυτό είναι μια συζήτηση που, πώ το λένε, προέκυψε τον τελευταίο καιρό με τι δηλώσει του Άρη σερβετάλι που έπαιζε στην παράσταση ειρηνόκερο. Εγώ, η άποψή μου είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να εμβολιαστούν όσο πιο δύσκολο γίνεται για να πάνε τρεπότα παρακάτω. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να συζητήσω για τι απόψει του Σερβετάλη επ' αυτού, αλλά για αυτό που είπε για το επιχείρημα που έκανε, που έδωσε. Μα λέει λοιπόν, μεταξύ άλλων, ο Σερβετάλη. Για όσου δεν ξέρετε, αποφάσισε να αποχωρήσει από την παραγωγή τη παράσταση, γιατί αυτοί, λόγω των μέτρων τη κυβέρνηση, πλέον θα έβαζαν μόνο εμβολιασμένου και νοσήσαντε. Λέει λοιπόν ο Σερβετάλη, αποχωρώ και και η απόφασή μου να αποχωρήσω από τη θεατρική παράσταση «Ρινόκερος» πάρθηκε καθώ αδυνατό να υποστηρίξω το διαχωρισμό των ανθρώπων που επιβάλλουν τα νέα μέτρα. Λοιπόν, έχω παίζω σε μία παράσταση όπου δεν επιτρέπει εξ αρχή του τους να μπαίνουν. Αλλά επίση δεν υποστηρίζω το διαχωρισμό των ανθρώπων. Οπότε, τι γίνεται εδώ πέρα. Έχω κάνει λάθο εγώ, έχει κάνει λάθο σε βετάλης. Το λάθο λοιπόν είναι κάτι που κάνουμε γενικά οι άνθρωποι και το οποίο έχει μιλήσει αναλυτικότητα ο Κάνεμαν στο βιβλίο του Fast and Slow Thinking, με κάποιον νύπου που παρέλειψα, ε, σκέψη αργή και γρήγορη λέγεται στα ελληνικά, βιβλίο για το οποίο έχει πάρει νόμπελ ο άνθρωπο έτσι και το οποίο ξεκίνησε ουσιαστικά όλη την επιστήμη τη συμπεριφορική ψυχολογία. Και μα λέει ότι το μυαλό μα τι κάνει λοιπόν, η γνωστή προχειράτζα όπω έχω πει, το μυαλό μα είναι αυτό. Όταν έρχεται αντιμέτωπο με ένα ερώτημα, με ένα δίλημα, με ένα διακύβευμα. Το οποίο είναι ηθικό, είναι θέμα ταυτότητας, είναι πολιτικό, είναι ερωτικό ενδεχομένω. Είναι γενικά δύσκολο να το απαντήσουμε, γιατί ξέρει, από κάπου θα χάσουμε. Το μυαλό αποφασίζει να μην ασχοληθεί με αυτό το πράγμα, το κάνει στην άκρη και αντικαθιστά το ερώτημα με ένα άλλο που μπορεί να απαντήσει. Οπότε αυτό το πράγμα το παίρνει αυτή τη στιγμή ο Σερβετάλη και στην προσπάθειά του να αιτιολογήσει την πράξη του, που στην τελική αυτό να σου πω κάτι, αυτό πιστεύει δικαίωμά του, το είπε από την αρχή στην παραγωγή, α έβρισκαν τη λύση. Αλλά το ότι μα το λέει αυτό το πράγμα είναι φάουλ, ρε φίλε Σερβετάλη. Είναι φάουλ, είναι κίτρινη κάρτα αυτό που κάνει. Γιατί είναι σαν να μου λε εμένα ότι εγώ είμαι υπέρ του διαχωρισμού των ανθρώπων. Εγώ είμαι υπέρ του apartheid που λένε. Όχι, παιδιά, δεν είμαι υπέρ του apartheid. Άρα δεν είναι το ίδιο. Γενικεύοντα το ειδικό, σε κάτι γενικό, κλέβει Άρη Σελβετάλη. Και όποιο το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί μεταθέτει τη συζήτηση σε κάτι άλλο και αλλάζει το ερώτημα, χωρί να ενημερώσει, το άλλαξε, σαν να είναι το ίδιο. Το κόλπο αυτό λοιπόν είχε την τιμητική του στον πόλεμο του Βιετνάμ. Νομίζω υπάρχει και ένα παρελθόν με τον Καναδικό στρατό, αλλά δεν το ξέρω καλά, οπότε επιφυλάσσομαι για, την, πώς λένε, για το ξεκίνημα αυτής της ιστορίας. Αλλά στον πόλεμο του Βιετνάμ αυτό που κάνανε. Στο Υπουργείο Αμήνη ήταν το εξή: Επειδή το ειρηνιστικό κίνημα είχε πάρει πολύ δύναμη και είχε επιχειρήματα. Λέγανε: Δεν θέλουμε πόλεμο, θέλουμε ειρήνη, ρε φίλε. Εσύ τι θέλει, πόλεμο, ειρήνη. Το Υπουργείο Αμήνη λοιπόν είχε συμφέροντα, είχε λόγου, δεν έχει σημασία να συνεχιστεί αυτό ο πόλεμο. Τι θα πούνε, Θέλουμε πόλεμο, θέλουμε να πάμε να σκοτώσουμε, είπανε, άφηλε, συγγνώμη, δεν υποστηρίζει τα στρατεύματά μα. Don't you support our troops. Ο 17χρονο Τζιμ από το Κεντάκι, που είναι αυτή τη στιγμή στη ζούγκλα, πώ το λένε, του Βιετνάμ, και τον έχουν πιάσει Βιετκόγκ, και θα πεθάνει. Δεν σε νοιάζει, δεν στεναχωριέσαι. Δεν θε να τον υποστηρίξουμε. Δεν θε να τον σώσουμε, να τον γυρίσουμε στη μάνα του και στον πατέρα του. να πεθάνει. Και τι θα πει εκεί πέρα. Ναι, θέλω να πεθάνει. Θα πει όχι, φυσικά και I support our troops. Αλλά δεν είναι το ίδιο ερώτημα. Είναι ένα κόλπο αυτό το πράγμα που άλλε φορέ το κάνουμε συνειδητά, άλλε φορέ υποσυνείδητα για να γλιτώσουμε το κόστο το να απαντήσουμε σε ένα δύσκολο ερώτημα. Να υποστούμε τις απώλειες, υποστήριξη, συμπάθεια. δεν ξέρω τι, που θα έχει το να πάρουμε θέση σε κάτι. Το γενικεύουμε σε κάτι που μας κάνει να φαινόμαστε ηθικά σωστοί και κάνουμε τους άλλους να φαίνονται ανήθικοι. Όχι ρε φίλε, φάουλ, κίτρινη κάρτα, Άρης Σερβετάλη και μια κέφισα και την παράσταση, ήταν κόκκινη, προφανώς και κάποια κίτρινη από παλιά που δεν τη θυμάμαι. Λοιπόν, αυτά κάτσε να δω τα σχόλιά σα. Α, χαίρομαι που δεν με βρίζετε πουλοβεράκι από που το τσίμπησες. Χαίρομαι που το πουλοβεράκι πουλάει ακόμα. Ε, λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου για το θέμα. Ε, γιατί μας νοιάζει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μας νοιάζει ο Σερβετάλης στην πραγματικότητα. Μας νοιάζει γιατί η εποχή μας είναι αρκετά πολλωμένη. Και γιατί είναι πολλωμένη. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Τα διλήμματα που έχουμε, τα διακυβεύματα που έχουμε, θα μπορούσαν να λύνονται μέσω του διαλόγου. Αλλά για να αποφύγουμε αυτό το διάλογο, για να αποφύγουμε το συμβιβασμό που μπορεί να χρειαστούμε προκειμένου να δεχτούμε, όπως λέει και το βιβλίο αυτό, το ότι δεν μπορούμε να έχουμε τα πάντα την ώρα που τα θέλουμε, πρέπει να συμβιβαστούμε. Αλλά επειδή κάποιοι έχουν συμφέρον να είμαστε μαζί τους σε αυτό το πράγμα, πολλώνουν το ερώτημα αντικαθιστούν το διακύβευμα με ένα πιο μεγάλο, με ένα θέμα ταυτότητα, με ένα θέμα ηθική, με ένα θέμα θρησκεία, με ένα θέμα ελευθερία ή θανάτου, μεταθέτοντα το πρόβλημα σε κάτι άλλο, και μα δώσουν να απαντήσουμε σε εκείνο. Και σε εκείνο δεν μπορούμε να πούμε όχι. Λέμε εννοείται είμαι υπέρ μια ελεύθερη χώρα, εννοείται είμαι υπέρ του αυτού ή του άλλου κτλ. Και, και καταλήγουμε να γινόμαστε εχθροί ακριβώ επειδή μετατέθηκε το ερώτημα. Ενώ είχαμε κρατήσει το αρχικό ερώτημα, μπορούσαμε να συζητήσουμε και να τα είχαμε βρει. Αυτό λοιπόν θα συμβαίνει όλο και περισσότερο. Και πρέπει εμεί τώρα να προσπαθήσουμε, όσο δύσκολο και αν είναι, γιατί και εμεί παρασυρώμαστε από τα συναισθήματά μα και από τα πάθη μα, θα προσπαθήσουμε να θυμίζουμε στον εαυτό μα ότι, Α, κάτσε, μήπω έγινε τώρα μια μετατόπιση του ερωτήματο, Μήπω άλλαξε το θέμα, Μήπω το προηγούμενο ήταν κάτι που μπορούσαμε μας... τώρα, Μήπω έχουμε πάει κάπου αλλού, Μην ακολουθήσω τη συζήτηση εκεί ή να ενημερώσω τον συνομιλητή μου ότι τώρα έχουμε αλλάξει θέμα και ζητάμε και κάτι άλλο. Τέλο πάντων, αυτό καταλάβατε. Λοιπόν, ε... Eve KT. Ναι, ο Σερβετάλη κάνει αυτό που θεωρεί σωστό. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Το αν είναι σωστό ή όχι αυτό που λέει ο Σερβετάλη είναι κάτι άλλο. Εγώ διαφωνώ με αυτό που λέει ο Σερβετάλη, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ λέω για τον τρόπο που επιχειρηματολογεί. Πρέπει να προσέξουμε αυτά τα επιχειρήματα. Όταν τα βάζουμε εμεί για τα πιστεύω μα, κλέβουμε. Τεμπελιάζουμε. Αντί να επιχειρηματολογήσουμε πέρα αυτό που πραγματικά θέλουμε να κάνουμε, πάμε και κρυβόμαστε πίσω από ένα άλλο έτοιμο απαντημένο ερώτημα για να μην υπερασπιστούμε την άποψή μα. Αυτά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Μιχάλη, καλά τα είπαμε. <Κι> σταμάτα, πέρα> πέρα, πέρα, πέρα. σταμάτα, Μιχάλη, σταμάτα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την παρέα. Ευχαριστώ τον κλειδάριθμο για την αγάπη τους, για τα βιβλία τους. Τα φιλιά μου στην Ολιάνα και στην Αμέρισα. Ναι, είναι ονόματα αυτά, παιδιά. Τα φιλιά μου στο Μιχάλη Παπαζήση που είναι εδώ πέρα δίπλα, που μα έφτιαξε το υπέροχο νεκρόνι, που κάνει εδώ τρέχει όλη την εκπομπή. Τα φιλιά μου στη γυναίκα μου, που μάλλον την έχει πάρει ο ύπνο αυτή τη στιγμή, γιατί είναι κομμάτια, γιατί ο γιο μα έχει αποφασίσει ότι πρέπει να ξυπνάει 5 ώρα αυτή την περίοδο, έτσι, γιατί έχει κάποιε δουλειέ προφανώ το πρωί, δεν ξέρω. Ε, και Θεσσαλονίκη από αύριο, κάθε Τρίτη με το Μόρι, τι είναι πάλι και γελά. <ΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λε, Μιχάλη. Κάτι αστείο από αυτά που γελάσει εσύ. Σταμάτα! <σχει> Τελειώνω, κάνω κλείσιμο. Λοιπόν, από αύριο Θεσσαλονίκη, Τετάρτη Κυριακή, κάθε Τρίτη με τον Μόρι στο θέατρο Αριστοτέλειο, με τον Γρηγόρη Βαλτινό. Σύντομα καινούργια unbooking. Live με στο μήνα. Καλά Χριστούγεννα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά σε όλου. Γεια σα.